Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Τρόικα και σήμερα μαζί. Δεν με ακούω εγώ όμως, Χριστό. Με ακούω λίγο υπόγεια. Τώρα με ακούω καλά. Μπράβο. Λοιπόν, λίγο μετά τις 12 ξεκινάμε μέχρι και τις 2. Με ειδήσεις, με σχόλια, με ρεπορτάζ, με όλο το μενού. Και φυσικά με όλους εσάς παρέα εδώ στο Λίμπερο, στο 107,4. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει φυσικά. Το νέο πρόγραμμα του σταθμού κτλ. Κτλ. Εδώ η τριάδα. Μέχρι στιγμής μονάδα, αλλά είπαμε ότι οι καλές μονάδες κάνουν τις καλές ομάδες. Έτσι, Χρήστο. Πάντα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, φίλες και φίλοι, αθλητικά δρόμενα και σήμερα στο μενού της εκπομπής. Στο επίκεντρό μας θα είναι φυσικά οι κινήσεις των ομάδων της πόλης. Έχουμε και εθνική ομάδα. Κερδίσαμε χθες στο Κόσοβο. Στο Κόσοβο. Δηλαδή, πού πάμε, ρε παιδιά. Ας μην αρχίσουμε τις πολιτικές αναλύσεις. Είπαμε ότι μια γεωπολιτική εκπομπή θα έπρεπε ήδη να δοθεί στον αξιοπρεπή κύριο που μιλάει αυτή τη στιγμή. Δεν την δίνει όμως η διεύθυνση του σταθμού. Άρα τι να κάνουμε, θα την κάνουμε τώρα τη γεωπολιτική ανάλυση. 90% Αλβανοί στο Κόσοβο, Χρήστο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση εμείς σου έχουμε αναγνωρίσει. Ναι, τι να κάνουμε, ό,τι πει μαμά Αμερική. Βέβαια. Εδώ με τους Σέρβους τώρα κάνανε συμφωνία πριν μια εβδομάδα. Λοιπόν, ό,τι πει μαμά Αμερική. Σερβία-Τουρκία στο μεταξύ, ισοπαλία στο ποδόσφαιρο. Τυχαίο. Λοιπόν. Πάμε μαζί με την Τρόικα. Σας έχω ένα νέο που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Το Practicer Θεσσαλονίκης κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας και έχοντας ανακαινήσει πλήρως όλους τους χώρους του, είναι πιο όμορφο από ποτέ. Το γιορτάζει με απίστευτες προσφορές και ένα μεγάλο διαγωνισμό. Σας συμβουλεύω να περάσετε, επισκεφτείτε το Practicer Θεσσαλονίκης στην Πηλαία. Επίσης, αν δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ το Regency Casino Θεσσαλονίκη, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα νέα μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια. Δώρα, εκπλήξεις, αποκλειστικές κληρώσεις που μπορούν να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση. Μόνο με την εγγραφή σας στο καζίνο, αν είστε από αυτούς που πάντα το σκέφτονταν, ανέβαλαν την επίσκεψή τους, έλεγαν εντάξει, θα πάω την άλλη φορά, να βρω παρέα κτλ., ετοιμαστείτε να το κάνετε τώρα και να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης με μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης, αλλά και ο πιο ασφαλής. Όντως, έτσι είναι. Το προσυπογράφω. Και φυσικά μαζί μας, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ο Μαρμαρίδης με τα καλύτερα έπιπλα, ελληνικά έπιπλα, κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, τις καλύτερες τιμές. Στα δικά σας μέτρα, σε μοντέρνα χρώματα και σχεδιασμό με πολύ ωραίες και μεγάλες, ας το πω έτσι, εκθέσεις και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και φυσικά στην έξοδο στο Τιτάν. Εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα στον Μαρμαρίδη. Έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε και μπάσκετ. Να πούμε ότι σε λίγο ξεκινάει ένα φιλικό του Ηρακλή στο μπάσκετ με τον Ολυμπιακό. Στη μία το παιχνίδι αυτό, φιλικό παιχνίδι βέβαια, το τρίτο φιλικό παιχνίδι για τον Ηρακλή. Θα έχουμε ενημέρωση για το πώς πηγαίνει το σκορ εκεί, αν και τα σκορ, εντάξει, αυτό που λένε οι προπονητές στο κλισέ θα το πούμε και εμείς, γιατί έτσι είναι πάνω κάτω, η αλήθεια είναι, δεν ενδιαφέρει και πολύ, κερδίζεις και κάτι έγινε, χάνεις και μαθαίνεις, οπότε έχω την εντύπωση ότι είναι για τους προπονητές περισσότερο αυτά τα παιχνίδια. Και καλό θα είναι βέβαια για τον Ηρακλή, ο οποίος ξεκινάει νωρίς, να παίξει με δυνατούς αντιπάλους, να φάει τις κατραπακές του, για να μπορέσει να είναι όπως πρέπει στα επίσημα παιχνίδια. 22 Σεπτεμβρίου, πέρασε ο καιρός, 7 έχουμε σήμερα. 22 Σεπτεμβρίου ο Ηρακλής παίζει παιχνίδι πρόκρισης με τον Κεραυνό Στροβόλου στην Κύπρο. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα έχει η Κυπριακή Ομοσπονδία, η οποία ζητάει υπέρογκα ποσά για τη μετάδοση των αγώνων. Οι άνθρωποι προφανώς θέλουν να βγάλουν τα κόστη για τη διοργάνωση, τα οποία κόστη εμένα δεν μου φαίνονται και πολλά. Τα ξενοδοχεία και τα αεροπορικά εισιτήρια τα πληρώνουν οι ομάδες και οι γηπεδούχοι πληρώνουν μόνο τις εσωτερικές μετακινήσεις. Το πούλμαν δηλαδή, για να πάει η ομάδα από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο, από το ξενοδοχείο στο γήπεδο, από το γήπεδο στο ξενοδοχείο, από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο. Αυτά πληρώνει μόνο η ομάδα. Και πληρώνει και τους διαιτητές, έχω την εντύπωση. Εντάξει, σιγά. Μόνο άμα βάλεις τα τηλεοπτικά δικαιώματα που ζητάνε και το κόστος διαμονής που ζητάνε τα κυπριακά ξενοδοχεία,
Οπότε, μια χαρά κερδισμένοι θα βγουν οι φίλοι μας, τα αδέρφια μας, οι Κύπροι. Λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση, επειδή ο κόσμος ρωτάει και λογικό είναι γιατί όλοι θέλουν να δουν αυτά τα παιχνίδια, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ξεκάθαρη μετάδοση όσον αφορά στην τηλεόραση. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γίνονται κινήσεις, έχουν εντύπωση ότι και η ΕΡΤ πρέπει να βοηθήσει, να ασχοληθεί. Εντάξει, είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι ελληνική ομάδα, είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης, παίζει ένα κρίσιμο παιχνίδι, αν κερδίσει θα παίξει μετά άλλο ένα κρίσιμο παιχνίδι, Τρίτη και Πέμπτη είναι τα παιχνίδια, έπρεπε να τα δείξει τώρα, εντάξει. Για την ΕΡΤ και με βάση τα λεφτά που δίνει, το ποσό δεν είναι μεγάλο. Για τον απλό σύλλογο ή ξέρω εγώ, ένα απλό ιδιωτικό κανάλι, δύσκολα θα δώσουν αυτά τα λεφτά. Τέλος πάντων, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση ξεκαθαρισμένη, ούτε έχει ανακοινωθεί, ούτε στην Κύπρο έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής τηλεοπτική μετάδοση, γιατί και εκεί τα πουλάνε και η Κυπριακή Ομοσπονδία τα πουλάει πολύ. Και θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όλο και κάτι θα βρούμε τώρα βέβαια. Δορυφόροι, μοριφόροι, πειρατές της Καραϊβικής, του Αιγαίου, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ορού, κρέης κτλ. Όλο κάτι θα βρούμε να το δούμε το μάτς. Και άμα δεν μπορέσουμε να το δούμε, θα το ακούσουμε από κανένα ραδιόφωνο. Κάτι θα γίνει από κανένα λίμπερο, Χριστοκιώση. Λοιπόν, τώρα που είπα λίμπερο, στη σελίδα του σταθμού μπορείτε να επικοινωνείτε με το Messenger για τις δικές σας απόψεις για το πώς κυλάει η προετοιμασία, μεταγραφές, φιλικά, εθνική. Πάω Κάρης, Ηρακλής και τα λοιπά. Θα πούμε και για Ηρακλή ποδόσφαιρο κάποια πράγματα που υπάρχουν εκεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα στον Ηρακλή Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, εννοώ, και όχι στον ΑΣ Ηρακλής 2015, ούτε στην ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ Ηρακλής, έτσι. Να μάθουμε πρώτα και να καταλάβουμε τι θέλουμε, τι ζητάμε, αν θέλουμε να υπάρχει ο Ηρακλής, πώς θέλουμε να υπάρχει ο Ηρακλής, πού θέλουμε να υπάρχει ο Ηρακλής, και μετά να συστρατευτούμε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Πάντως είναι γεγονός ότι χωρίς ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα, κάθε σύλλογος έχει δυσκολία. Έτσι είναι, Χρήστο? Θες ποδόσφαιρο. Όσο και το μπάσκετ να πηγαίνει καλά, όσο και το βόλε να πηγαίνει καλά, αν δεν έχεις ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα, ο κόσμος δεν πολύ ζεσταίνεται. Αυτή είναι η αλήθεια, την οποία θα πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα και να δούμε πώς ακριβώς θα βελτιώσουμε τα πράγματα για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Ηρακλή, ο οποίος φυσικά πληρώνει τα λάθη του παρελθόντος. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Στέργιο Αναστασιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα και βεβαίως θα δούμε πώς εξελίσσονται τα ζητήματα εν όψη των αγώνων, του αγώνα, συγγνώμη, με την Μπενφίκα, η οποία προφανώς και αυτή συνεχίζει την προσπάθειά της για ενίσχυση κτλ. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Κομίνη, του κολλητού του Στέργιου, την οποία θα τη σχολιάσουμε μόλις βγει και ο Στέργιος, στα νέα, μάλιστα. Πού ανήκουν τα νέα? Σε μένα, ωραία. Λοιπόν, ο διαιτητής λέει δεν πρέπει να είναι αμίλητος, ένα από τα παρατσούκλια μου. Πρέπει να έχει άποψη, να ακούγεται, δεν συμφωνώ με την άποψη, να μην καταθέτει τη γνώμη του. Στο χώρο ακούγονται πολλά. Για τον ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, λέει, ήταν μια κακή στιγμή λειτουργίας του όλου συστήματος για τη φάση με τον Βαλμπουενά. Εντάξει, αυτά απασχολούν τους κάτω. Για το πόσες ώρες έχει δει τη φάση με τον Βαρέλα, λέει πολλές, πάρα πολλές άπειρες. Λέω συχνά, γιατί να μου τύχει σε μένα κάτι τέτοιο, γιατί να συμβεί αυτό. Και ξέρεις, είχα κάνει μια από τις καλύτερες διατησίες μου εκείνη τη μέρα. Μόνο έκρινε ένα πρωτάθλημα, φίλε. Κανένας δεν μπορούσε να πει το παραμικρό, δεν είχε πει μέχρι τότε το ελάχιστο για το τι έγινε. Αυτό που με πίκρανε περισσότερο ήταν πως ως ομάδα δεν λειτουργήσαμε σύμφωνα με τις οδηγίες που μας είχαν υποδείξει στα σεμινάρια για τη διαχείριση τέτοιων φάσεων, τις οποίες και είχαμε επισημάνει πριν από τον αγώνα. Συνηθίζουμε να κάνουμε ένα πλάνο με πιθανές φάσεις και να σχεδιάζουμε τον τρόπο αντίδρασής μας, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι και πιο αποτελεσματικοί. Να αλλάζουμε δηλαδή τις αποφάσεις μας, να αλλάζουμε μετά το φιλαγόνος, να αλλάζουμε μετά το σκορ κτλ. Ακριβώς μια τέτοια έγινε και με τον γκολ του Βαρέλα στο τέλος. Ήταν αντίστοιχη με τις δοκιμές μας, ωστόσο δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Τι κάνατε, ρε παιδιά, τότε? Τι σοϊ δοκιμές κάνατε? Για το τι συνέβη όταν η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, λέει ο Κομίνης. Κοίταξα προς το βοηθό, πήγε προς τη σέντρα, αλλά άρχισαν οι διαμαρτυρίες από τους παίκτες ΣΑΕΚ. Θυμάμαι τον Λαμπρόπουλο. Σταμάτησε ο βοηθός. Η ένταση ήταν μεγάλη. Κοκοκό δηλαδή. Με κάλεσε και πήγα προς το μέρος του. Του ζήτησα να με εξηγήσει. Είπε πως κατά τη γνώμη του ήταν offside. Στο μεταξύ είχε περάσει αρκετός χρόνος. Δεν είχα άποψη. Όποιος έχει παίξει διαιτητής καταλαβαίνει. Εντάξει, να πάω και εγώ τότε.
Λοιπόν, γι' αυτό πληρώνει, ρε φίλε, για να έχει άποψη στι δύσκολε φάσει. Αλλιώ παίζουμε μπακότερμα. Αν είχα πάρει την πληροφορία άμεσα, δεν θα μιλούσαμε τώρα. Όλοι μας γνωρίζαμε τη σημασία του αγώνα. Όταν δεν μέτρησα τον γκολ, μπήκαν μέσα πολλοί και ο Μίχελ πρώτος. Για το τι του είπε ο Μίχελ, και αν απάντησε κάτι, είπε πως τελείωσα. Όχι, λέει, τι να του έλεγα. Για την είσοδο του Σαββίδη και αν αντιλήφθηκε το όπλο, ο Σαββίδη ήρθε σε μια απόσταση 10-15 μέτρων. Δεν είδα τίποτα. Μόνο το Βιερίνια που έκανε προσπάθειες για να ερεμήσει η κατάσταση. Σωστό. Για το τι ακολούθησε όταν μπήκαν στα αποδυτήρια. Στα αποδυτήρια βρισκόμουν σε συνεχή επικοινωνία με τους εκπροσώπους των δύο ομάδων, Γκαγκάτσι και Λισάνδρου. Η ΑΕΚ δήλωσε ότι αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα και μας έδειξαν αναρτημένες φωτογραφίες σε site με το Σαββίδη να οπλοφορεί εντός του γηπέδου. Έλα ρε παιδιά. Φάνηκε από τον Μπουφάν. Σιγά. Απ' την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ επέμενε να συνεχιστεί το παιχνίδι και να μετρήσει τον γκολ. Δεν υπήρχε δυνατότητα να δω άμεσα την επίμαχη φάση. Ε, πώς δεν υπήρχε. Όλα τα site την είχαν σε replay. Τι λέει ρε Χρήστο, αυτός μας δουλεύει. Είδε τη φωτογραφία με το όπλο και δεν είδε τη φάση. 7 βίντεο του στέλνουν τους διαιτητές κατευθείαν. Έχουμε μπει και εμείς από την τυρία ακομίνη. Λοιπόν, δικό μου το σχόλιο αυτό, δεν το λέει η εφημερίδα. Ούτε και μιλήσαμε με κάποιον από την ΚΕΔ. Λοιπόν, για το αν είναι αλήθεια πως έκλεισε το φύλλο αγώνας κατακυρώνοντας τον γκολ του ΠΑΟΚ. Το φύλλο αγώνα, τελίτσες. Συντάχθηκε κάτω από πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση που δύσκολα περιγράφεται. Τα είχε παίξει δηλαδή με λίγα λόγια. Όμως ναι, είναι γεγονός. Πολύ δύσκολες στιγμές με μεγάλη ένταση εκείνο το βράδυ που δεν θέλω να θυμάμαι. Ε, ναι, φυσικά εννοείται. Στο γήπεδο είχε πυροδοτηθεί μια έκριθμη κατάσταση και συνειδητοποιώντας την έκταση των γεγονότων, κυριεύθηκα από διάφορα αρνητικά συναισθήματα που κλιμακώθηκαν. Πέστο και φόβο. Πω. Πίκι, πίκι, πόκο, πόκο δηλαδή. Για το αν επέστρεψε μαζί με τον βοηθό Ποντίκη. Ναι, επίσης σε κατάσταση άσχημη, καταρακωμένοι όλοι μας. Είχαμε καταλάβει τι συνέβαινε, αλλά τι να του πω. Τα λόγια ήταν περιττά. Άλλωστε, τι θα μπορούσε να αλλάξει. Εδώ άλλαξε εσύ την απόφαση, ρε φίλε, και κρίθηκε το πρωτάθλημα. Τι μας δες τώρα, τι θα έλεγε στο βοηθό. Για τη συνέχεια μετά το παιχνίδι είπε: για περίπου 2 εβδομάδες ζούσα έχοντας ασφάλεια. Αντιλήφθηκα πως ορισμένοι παρακολουθούσαν τις κινήσεις μου. Ήταν και έγκυος σύζυγός μου εκείνη την εποχή. Να το χαίρεστε το παιδάκι. Για τη συνέχεια του η διαιτησία από εκείνο το παιχνίδι και το γεγονός πως δεν ορίζονταν σε ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αλήθεια είναι, ζήτησα να μην παίξω τον ΠΑΟΚ. Και δεν με έβαζαν με την ΑΕΚ. Όσο για το αν θα μπορούσε να ξανασυρίξει παιχνίδι του ΠΑΟΚ, τώρα που το σκέφτομαι και επειδή ξέρω τον εαυτό μου, ναι, φυσικά εννοείται ρε φίλε. Ανησυχία.gr. Έκανε το παιχνίδι, έγινε το θεματάκι, τελείωσε η αποστολή, όποια αποστολή, εννοώ να λήξει το παιχνίδι, δεν εννοώ κάτι άλλο. Και γι' αυτό μια χαρά θα μπορούσε να παίξει ξανά τον. Τον ΠΑΟΚ, εννοείται, αφού πάει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή είναι μια συνέντευξη που διαβάσαμε αποσπάσματα από την εφημερίδα Τα Νέα του διαιτητή του επίμαχου αγώνα του προπερσινού πρωταθλήματος, του προπροπερσινού πρωταθλήματος, του Γιώργου Κομίνη. Νομίζω ότι την ακούσατε και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. FM κενό μήνυμα. Η άποψή σας για τη συνέντευξη Κομίνη. Και οι εξελίξεις φυσικά όσον αφορά στα μεταγραφικά του δικεφάλου ενώπιση του αγώνα με την Μπενφίκα στο 54222 με χρέωση μόλις 62 λεπτών του ευρώ. Στέλνετε τα μηνύματά σας και το συζητάμε. Και φυσικά στη σελίδα του Λίμπερο στο Facebook, εκεί μπορείτε να σχολιάσετε, να στείλετε στο Messenger τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας, τις θέσεις σας για όλα τα επίμαχα ζητήματα. Λοιπόν, με αυτή τη μικρή αναφορά στη συνέντευξη Κομίνη, να θυμίσω ότι μετά το διαφημιστικό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, θα τη σχολιάσουμε και θα πούμε και άλλα πράγματα που αφορούν στον ΠΑΟΚ με τον Στέργιο Αναστασιάδη. Μετά θα έχουμε Άρη για τις κινήσεις που γίνονται, θα έχουμε και Ηρακλή, θα έχουμε και τα μπασχετικά μας. Είπαμε ότι στη μία ξεκινάει το φιλικό του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο Ηρακλής παίζει και αύριο στις 2 στο Περιστέρι. Στην Αθήνα βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο, στο 107,4. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίωρο και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Συνεχίζουμε. Και κερδίζουμε. Και κερδίζουμε. Να και ο Χρήστατος μαζί μας. Χρήστατε, ο Σιώβας τι είπε και γίνεται με το Σιώβα. Κάτι είπε για το Μανολά. Όχι μόνο για το Μανολά. Όχι μόνο για το Μανολά. Ότι ο Σβάρνας θα μάθει περισσότερα με τον Μανολά δίπλα του. Αυτό νομίζω είπε. Κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Υπάρχουν πολλοί νέοι παίκτες. Έμεινε ένας κορμός με αυτόν τον προπονητή. Χρειαζόμαστε και άλλους έμπειρους. Όπως εγώ βοηθάω τους μικρούς,
έτσι και άλλοι έμπειροι να γυρίσουν και να βοηθήσουν στο μέλλον τα νεαρά παιδιά. Σε ερώτηση για το αν αναφέρεται σε παίκτες όπως ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος, τόνισε: δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Ξέρουμε ποιοι είναι οι καλύτεροι. Και αυτοί άρχισαν να ξεκινήσουν προετοιμασία. Μην νομίζετε ότι δεν είναι εδώ γιατί του θέλει ο προπονητής. Να έρθουν να βοηθήσουν τα νέα παιδιά και εγώ αυτό κάνω. Παίζω. Παίζω, δεν παίζω, βοηθάω. Και εγώ όταν έρθα στην Εθνική Πιτσιρικά στο 14 στη Βραζιλία, με είχαν αγκαλιάσει οι έμπειροι. Αυτό κάνω και εγώ τώρα. Οι άλλοι έμπειροι παίκτες θα δώσουν και μεγαλύτερη ρώτηση στην ομάδα. Ενώ πρόσθεσε: ξέρουν τι πρέπει να κάνουν η Ομοσπονδία. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Κόμμα. Η Ομοσπονδία ξέρει. Ο Μανολάς είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ο Σβάρνας έπαιξε καλά. Και εγώ με τον Σβάρνα δεν είχαμε και την καλύτερη χημεία. Όταν έχει ένα καλό παίκτη είναι καλύτερο. Και ο Σβάρνας που έχει μέλλον, αν έχει δίπλα το Μανολά, θα γίνει καλύτερος. Όσον αφορά την κρατάει τον αγώνα με το Κόσοβο, είπε: μόνο την νίκη κρατάω. Βάσει του αντιπάλου δεν ήταν δυνατή ομάδα, δεν παίξαμε και τόσο καλά. Και ακόμα, μετά... ακόμα και η κριτική Κώστα για την ομάδα, την εθνική, γίνεται με βάση το αν είναι φίλοι μας η ΕΠΟ ή όχι. Το ομαδικό, δηλαδή, το οπαδικό. Το SDNA που είναι φύλλα προσκυμένοι τα ρεπόρτερ κτλ. Κάποιοι, όχι όλοι. Έτσι. Αποθέωση της εθνικής. Το 10 επειδή είναι Ολυμπιακός και ξεφωνίζει την ΕΠΟ, ξεφωνητό ολκής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η ομοεθνική έπαιζε με το Κόσοβο. Με το Κόσοβο έπαιζε. Και μας έκανε γιογιό τα Κόσοβο, αλλά τα κερδίσαμε. Ήμασταν εύστοχοι και κερδίσαμε. Ναι. Εντάξει, είναι πρώτη εθνική. Να το αξιοποιήσουμε αυτό το κομμάτι. Έχει αρκετούς νέους παίκτες. Για μένα κάνει τεράστιο λάθος που δεν πήρε το Φετφατζίδη. Τεράστιο λάθος. Και φάνηκε κιόλας. Από εκεί και πέρα, το αν θα πάρει το Μανολά, τον Παπασταθόπουλο ή οποιονδήποτε άλλο είναι θέμα του προπονητή. Αλλά δεν γίνεται, αν παίζει στην ενδεκάδα ο Φορτούνης, να είμαστε καλά. Αν δεν παίζει, να ξεφωνήσουμε τον προπονητή. Εννοείται. Τον προπονητή τον κάνεις μια κριτική με βάση κάποια στοιχεία που βλέπεις. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς για το Φετφατζίδη δεν είναι απλά επειδή παίζει τον Άρη. Είναι ο καλύτερος στη θέση του στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ο καλύτερος Έλληνας στη θέση του. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, με διαφορά. Και το απέδειξε και με το πρωτάθλημα που έκανε. Δεν είναι μόνο δηλαδή το λέμε. Το έκανε και το πρωτάθλημα το αντίστοιχο. Τώρα, ο Τσιμίκας με τον Γιαννούλη, okay. Ο προπονητής έκρινε ότι πρέπει να παίξει ο Γιαννούλης εκεί. Και αποδείχτηκε μετά με τον Τσιμίκα ότι είχε και το θέμα με τον κορονοϊό κτλ. Οι μεν τον ξεφώνησαν γιατί δεν έβαλε τον Τσιμίκα ενώ έχει κορονοϊό άλλος. Οι άλλοι τον αποθεώνουν μόνο και μόνο επειδή είναι κόντρα στον Ολυμπιακό. Πρέπει να αποφασίσουμε για ποιο λόγο θα ασκήσουμε κριτική στον προπονητή. Ο λόγος είναι να δούμε τι παίζει. Πώς παίζει. Και τι αποτελέσματα φέρνει. Και τα αποτελέσματα είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή το ότι κέρδισε είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να το αμελήσουμε. Τι, πάμε στο Στέριο. Πάμε στο Στέριο. Αναβοσβήνει το λαμπάκι σου. Το λαμπάκι μου. Ένα κόκκινο λέει. Δεν βλέπω να αναβοσβήνει τίποτα, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα. Να το, τώρα το είδα. Είδες. Ωραία. Είδες. Λοιπόν. Ο Στέργιος θα μας τα πει. Πάμε όλα. Στο Στέργιο. Γεια σου, Στέργιο. Καλή εβδομάδα. Γιατί ο Λιμιός μετά τον γκολ που έβαλε. Καλησπέρα. Παίρνει μεταγραφή. Έλα, Στέργιο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Όχι, για την εθνική δεν έχω να πω πολλά. Απλώς θα καταγγείλω τον τερματοφύλακα του Κωσόβου. Ναι. Που τα παίρνει από την ΕΠΟ για να βάζουν γκολ τη παίκτη του ΠΑΟ και να παίρνουν τα λεφτουδάκια που λέει και ο Χρήστανθος και να μην παίρνουν άλλο παίκτη στην εθνική. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Και να κάνει ασίστ του Γιαννούλης. Και να βάζει γκολ ο Λιμιός. Για πειράζει. Τον Γιαννούλη δεν νομίζω ότι υπήρξε καμία αμφισβήτηση. Ποιο Κόσοβο θα μου πείτε τώρα. Καλά, ποιο Κόσοβο όντως. Αυτό είναι ασχή, αλλά για τον Γιαννούλη δεν νομίζω ότι τέθηκε αμφισβήτηση για την κλίση του στην εθνική. Τέθηκε για τον Τζόλι και τον Μιχαηλίδη. Για αυτούς τέθηκε, Στέργιο. Ναι, αλλά και εσύ είπες όμως πήρε τον Λιμιό και δεν πήρε τον Φετφατζίδη, είπες. Ναι, ο Φετφατζίδης είναι καλύτερο. Εγώ θα πω για την εθνική γιατί δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Έβαλε και γκολ νομίζω. Μπράβο στο Λιμιό που έβαλε τον γκολ. Να επιστρέψει ο Παπασταθόπουλος και ο Μανολάς για να τρώμε γκολ και από τα Φερόε και από το Γιβραλτάρ. Εντάξει, δεν είναι σχετικό είναι αυτό που λες τώρα. Εντάξει. Τι να κάνουμε, ο Μανολάς, φίλε, είναι ο καλύτερος Έλληνας στόπερ αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε. Από το Σβάρνα είναι 5 κλάσεις ανώτερος. Θα μου πεις, άμα θα κάνει μπάχαλο στην εθνική, θα πάρω το Σβάρνα. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου εκεί. Αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Το Σβερισί Χρήσανθη και το ξέρει, δεν είναι να παίρνει τον πρώτο τη ΕΠΟ και να βάλει εναντίον του προπονητή. Όποιο και να είναι αυτό. Συμφωνώ. Ο χειρότερος να είναι. Συμφωνώ. Ο χειρότερος να είναι. Συμφωνώ. Δεν συμφωνώ, Στέργιο, στην πολύ πρόωρη κλίση του Τζόλι και του Μιχαηλίδη. Και φάνηκε ότι του πήρε για να του πάρει. Εντάξει, έπρεπε να πάρει κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Καλύτερα θα για τον Άρη, από το να τρέχει ο Φετφατζίδης τώρα δεξιά και αριστερά, στην ουσία του πράγματος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπερέβαλε τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Για το Λιμιό, σε σχέση με τον Φετφατζίδη, θεωρώ τον Φετφατζίδη καλύτερο, αλλά ο Λιμιός είχε παρουσία στην εθνική. Δεν ήταν δηλαδή έκπληξη ότι τον πήρε.
Δεν γίνεται όμως επειδή έπαιξε δύο παιχνίδια ο Τζόλης με όλη την προοπτική που έχει το παιδί μπροστά του. Γιατί έχει προοπτική, φαίνεται ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Με δύο μάτς να τον παίρνει στην εθνική. Και το άντε και το Τζόλη έβαλε και τα γκολ. Και το Μιχαηλίδη, εντάξει, ρε φίλε, εκεί φάνηκε ότι. Δεν θα πω ότι έκανε χατήρια ή οτιδήποτε άλλο. Ότι ήταν θετικά διακείμενος προς αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει. Πάμε λίγο στα σοβαρά. Κώστα, μπορείς λίγο να μου διαβάσεις το ξεκίνημα του Κομίνη. Η συνέντευξη Κομίνη. Πω, Στέργιο, χαμός. Δεν την είδα τώρα, δεν την είδα. Συγκλονίστηκα. Ναι. Το ξεκίνημα λίγο διάβασε μου και θα σου πω. Δύο κομματάκια θέλω να σχολιάσουμε. Ότι ο διαιτητής πρέπει να μιλάει, εννοείς αυτό. Ναι, αυτό. Ο διαιτητής δεν πρέπει να είναι αμίλητος όπως κάποιοι άλλοι. Πρέπει να έχει άποψη, να ακούγεται. Δεν συμφωνώ με την άποψη να μην καταθέτει τη γνώμη του. Στο χώρο ακούγονται πολλά. Ας μιλά. Αυτό ωραία. Είναι. Όταν λοιπόν κλείθηκε ο Κομίνης και τον παρακαλούσε να πάει να καταθέσει, τη μία είχε η γυναίκα του θέμα, έπρεπε να είναι κοντά της. Την άλλη φορά τρύπησε το στρώμα νερού και πλημμύρισε το σπίτι του στην Οικουμενίτσα και δεν πήγε ποτέ να καταθέσει. Πάμε παρακάτω. Κώστα. Στέλνω. Επειδή ήμουν στο γήπεδο και το θυμάμαι πολύ καλά το περιστατικό, το λέω επιγραμματικά, μπήκε το γκολ του Βαρέλα, ο Κομίνης και ο Ποντίκης κατοχυρώνουν τον γκολ, στη συνέχεια γυρνάει πίσω ο Κομίνης, το Ποντίκη, είχαν κανένα πεντάλεπτη διαβούλευση και μετά ακυρώνουν τον γκολ, πανηγυρίζος Βάρνας χοροπηδώντας και μετά μπαίνει ο Ιβάν Σαββίδης. Ακούστε λοιπόν λίγο, γιατί μιλάμε για ψεύτες. Με βούλα, εντάξει. Δεν υιοθετώ. Τι ουσία έχει τώρα αυτό, ρε Στέργιο, τώρα τι ουσία έχει. Στέργιο Αναστασιάδης του Κωνσταντίνου. Στέργιο Αναστασιάδης του Κωνσταντίνου. Αφημί, 0793. Του Αναστασίου. Λοιπόν. Κλείνει την κολονία. Εδώ φεύγει ο Λιμιός, δεν φεύγει. Ακούστε με λίγο. Άντε, πες το. Ταλαιπωρούν χιλιάδες Έλληνες φιλάθλους, εντάξει. Διαμορφώνουν συναισθήματα. Διαμορφώνουν προσπάθειες ποδοσφαιριστών. Θυμηθείτε λίγο, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά, τι είχε δηλώσει ο Κομίνης εγγράφος στη δίκη που έγινε, στην εκδίκαση της υπόθεσης, στη Super League. Για να δείτε γιατί ψεύτη μιλάμε. Στο 21ο λεπτό του αγώνα, μετά από επίτευξη τέρματος της γηπεδούχου ομάδας, αρχικά ύψωσα το χέρι μου, υποδεικνύοντας παράβαση offside. Και μετά από διαβουλεύσει με τον βοηθό αν το γκολ είναι έγκυρο ή μη, offside ή όχι, αποφάσισα την κατακύρωσή του. Προτού ανακοινώσω την απόφασή μου, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο βία ο κύριος Ιβάν Σαββίδης κτλ. Πείτε μου εσείς τι σχέση έχει η εικόνα που είδαμε, αυτά που δήλωσε ο Κομίνης πρωτοδίκως Super League και αυτά που δηλώνει σήμερα. Πες μου λίγο, τι προσπαθούμε να καταλάβουμε, αν ο Κομίνης είναι τίμιος, αν ο Κομίνης τα πάει καλά, τα πήγε καλά. Ανακύρωσε τον γκολ. Τι προσπαθούμε όχι, να καταλάβουμε τώρα. Ο Κομίνης είναι ένας ψεύτης που αντί να πει ευχαριστώ που δύο χρόνια σφύριζε παιχνίδια της Super League, έχει και παράπονο που τον κόψανε βία τη μεγάλη καριέρα. Να πάει σπιτάκι του, να εξαφανιστεί από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Είναι ένας διαιτητής ο οποίος έκρινε ένα πρωτάθλημα. Και εγώ τον λέω ψεύτη εδώ και δύο χρόνια, όταν χρήσανθε η εικόνα. Μιλάει από μόνη της, την έχω δει πάνω από 50 φορές αυτή τη φάση. Μπαίνει τον γκολ, το κατοχυρώνει και μετά το ακυρώνει. Και αυτός δήλωσε η Super League, αρχικά το ακύρωσα και μετά το κατοχύρωσα. Και πριν το κατοχυρώσω μπήκε ο Ιβάν Σαββίδης. Ο Ιβάν Σαββίδης μπήκε αφού το ακύρωσε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να το χαίρετε. Αυτός ο άνθρωπος πέρσι σφύριζε Στέργιο και σφύριζε Όφι Άρης και δεν έδωσε ένα πέναλτι που θα το δίνει ακόμα και ο πρόεδρος του Όφι. Αλλά την ίδια μέρα. Με κάθε σεβασμό, ναι. Το Όφι Άρης μπροστά στο ΠΑΟ ΚΑΕΠ και αυτά που διακυβεύονταν είναι ένα τίποτα. Ναι, συνέχισε όμως. Αυτό λέω. Έκρινε ένα πρωτάθλημα. Συνέχισε όμως. Έκρινε ένα πρωτάθλημα. Συνέχισε. Και αυτοί οι άνθρωποι που τον συνέχισαν στην ΕΠΟ παρέμειναν αρχιδιαιτητές. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέχρι να έρθει ο Κλάντεμπεργκ. Και αυτοί που τον συνέχισαν την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία παραμένουν διοίκηση, Στέργιο. Ο Κομίνης, όπως λες, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με όσα λες, αδίκησε τον ΠΑΟΚ. Και έγινε ό,τι έγινε και χάθηκε το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή όμως έχει μία σειρά. Όχι για τον ΠΑΟΚ, όχι για τον ΠΑΟΚ. Με όσα λες εσύ. Γιατί αν ρωτήσω τον. Με όσα ρωτήσω τον ρεπόρ, την ΑΕΚ θα σου πει άλλα. Άσχετα αν τώρα φιλιέστε. Λοιπόν, με όσα υποστηρίζει εσύ, Στέργιο, μην θες να επιβάλλεις την άποψή σου. Πώς δεν φιλιέστε. Φιλιέστε με την ΑΕΚ, φιλιέστε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τέλος πάντων, άστο αυτό δεν είναι το σχολείο. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Ο Κομίνης λοιπόν συνέχισε στη διαιτησία και είχε προκλητικές διαιτησίες. Με προκλητική εύνοια ομάδων παρά το ΒΑΡ, γιατί τότε δεν υπήρχε και ΒΑΡ.
Τώρα υπάρχει και VAR. Παρά το VAR είχε προκλητικές, προκλητικότατες διαιτησίες και τις διαιτησίες αυτές τις κάλυπτε ο Περέιρα και η διοίκηση της ΕΠΟ που είναι τώρα. Το πρόβλημά μου δεν είναι ένας διαιτητής ο οποίος στο end of the day, Στέργιο, μένει ή φεύγει ανάλογα με το ποιος είναι από πάνω. Με το πρόβλημα είναι η από πάνω. Εσύ ασχολείσαι με τον Κομίνη γιατί αδίκησε τον ΠΑΟΚ. Εγώ ασχολούμαι όμως με πέντε τέτοιους διαιτητές που έχουν αδικήσει τον Άρη. Ναι, ο Άρης δεν πάει να πάρει το πρωτάθλημα όπως πήγε ο ΠΑΟΚ. Δεν στερήθηκε πρωτάθλημα όπως σωστά λες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά έχει παρατεταμένες τέτοιες διαιτησίες από τέτοιους διαιτητές που υπονοείς, γιατί δεν μπορούμε να το πούμε ευθέως, ότι κάπως θα κάνουν τα παιχνίδια. Άρα, τι πάει να πει. Το θέμα είναι τι κάνει η ΕΠΟ. Το θέμα είναι τι κάνει ο Περέιρα. Γιατί λοιπόν ο Περέιρα που κράτησε τον Κομίνη στους πίνακες, πες μου για να καταλάβω. Για ποιο λόγο έμεινε αυτός ο άνθρωπος στους πίνακες. Γιατί δεν ήθελε να φανεί ότι υποκύπτει στο, ας πούμε, bullying του ΠΑΟΚ ή στην απέτηση του ΠΑΟΚ να τελειώσει. Για να συνεχίσει να παίζει με τον Άρη και να δίνει πέναλτι στον αντίπαλο. Για να συνεχίσει να μην δίνει πέναλτι στον Άρη. Όχι μόνο στον Άρη. Στον Άρη βλέπω επειδή με ενδιαφέρει εμένα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες. Στον όποιο Άρη. Για να συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί έχει κάνει όργια ο Κομίνης. Όργια έχει αυτό κάνει. Λέμε, ρε, Χρήστα, και ξέρεις, να μην ναι, πάλι. Αλλά στο Όφι Άρης έπαιζε μπαλάρα Όφι. Ενώ στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν έδωσε το πέναντι και ο Διούδης του έλεγε θα πέσω και θα το πιάσω. Επικοινωνία. Ηρακλάρα σ' αγάπω. Ό,τι να είναι εσύ. Ούτε έχασα από το Σοχό έχασες. Η διαφορά μας είναι ότι εγώ μπορώ να πω ότι ο Κομίνης θα δείξει κατάφορα τον Άρη. Εντάξει, εσύ απλά γελούσες όταν ο ΠΑΟΚ έκανε το πρωτάθλημα. Η συγκεκριμένη φάση, Στέργιο, μετά... αν δεν είσαι ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ για να πάρεις τη θέση του ενός ή του άλλου, δεν είναι ξεκάθαρη η συγκεκριμένη φάση. Χρήσατε, ό,τι και να το πεις, είναι. Και αν ήταν ανάποδα, άκουσε λίγο, αν ήταν ανάποδα, τώρα καθίσουμε πάλι σε αυτό. Να αποχωρήσουμε γιατί έχω να πω και πράγματα. Απλά σου λέω το εξής, αν ήταν ανάποδα, ένα πράγμα, αν ήταν ανάποδα η φάση, ήταν γκολ της ΑΕΚ, τι θα έλεγες, ότι είναι γκολ. Αν τώρα και εσύ. Θα έλεγες ότι είναι offside. Με το αν τώρα και εσύ. Μα είναι αφιζητούμενη, ρε παιδί μου. Έχεις όσες μέρες χρειαστείς για να μου βρεις μία απόφαση που βοηθός και διαιτητής είπανε α και άλλαξε σε β' χωρίς να υπάρχει VAR στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αν μου τη βρεις, μα θα δεν, σου δείξω μα τα δεν άλλαξε συγνώμη. Η απόφαση. Στο φύλλο αγώνα γράφτηκε ότι μέτρησε τον γκολ. Έτσι δεν γράφτηκε. Γιατί χρήσατε τώρα. 1-0. Το είπε και ο Γιώργος Μήνος στο τέτοιο. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο νικητής με 1-0 επί της ΑΕΚ. Όπως έγραψε ο κύριος Κομίνης. Θα μου βρεις λοιπόν, χρήσατε. Τον γκολ μέτρησε. Τον γκολ μέτρησε, Στέργιο. Μέτρησε τον γκολ στο τέλος της ημέρας, στο φύλλο αγώνα γράφει 1-0. Πότε μέτρησε, Χρήστα, τον γκολ, πότε μέτρησε τον γκολ. Καλά λέει. Στο τέλος. Όταν γράφει και το φύλλο αγώνα. Ο Κομίνης σηκώνει το χέρι και ακυρώνει τον γκολ και μπαίνει μέσα ο Ιβάς Αβίδης. Μην πουλάς τρελά, Χρήστα, εμένα, εντάξει. Ακυρώνει τον γκολ ο Κομίνης. Τελείωσε εκεί κουβέντα. Στέργιο, καταρχήν ξεπέζεψε. Μη σου πουλάω τρέλα και μαγιά. Όχι, όχι. Εδώ δεν είναι ΠΑΟ και ΦΕΛ. Εδώ δεν είναι ΠΑΟ και ΦΕΛ. Είμαι ακριβέστατος σε ό,τι λέω. Στο φύλλο αγώνα γράφτηκε 1-0. Δεν με νοιάζει. Τι πάνε να πει. Οι εκφράσεις δεν με νοιάζει. Τι είναι οι εκφράσεις δεν με νοιάζει. Το φύλλο αγώνας μετράει. Το φύλλο αγώνα έγραψε 1-0. Ο ΠΑΟΚ είχε ήδη χάσει το παιχνίδι με την εισβολή του Μίχελ, την εισβολή του Ιβάν Σαββίδη. Να πάτε στο Μίχελ και τον Ιβάν που μπούκαρα να τα πείτε. Έτσι. Και να τους πείτε φέρετε το πρωτάθλημα. Αν δεν μπούκαρε μέσα, 1-0 έγραψε το σκορ. Έτσι γράφει το φύλλο αγώνα. Χρήσατε, όχι άκουσε με. Αν δεν έμπαινε μέσα ο Ιβάν Σαββίδης, θα έγραφε 0-0. Είχε σηκώσει το χέρι, είχε ακυρώσει τον γκολ. Μάλιστα. Ωραία. Να εξαφανιστεί από το ποδόσφαιρο ο Κομίνης. Το έλεγα πριν από εσάς. Πριν σας ακυρώσει τον γκολ. Πριν σας ακυρώσει τον γκολ, το έλεγα. Όπως έλεγα επίσης, Στέργιο, την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα κάνεις την κυφίστηση και θα πας στην Νόβα. Άλλο το και ηρωνευόσουνα. Άλλο πάλι κι αυτό. Στέργιο, πες μας λίγο. Για ποια κυβίστη με αυτό που βρίζατε την Νόβα. Την καταβρίζατε. Ναι, γιατί, λέγατε γιατί, ότι μας τα έδωσε. Λέγατε. Και με μιλήσω. Περίμενε, όχι, περίμενε. Εσχρά ψέματα ότι ο Μαρινάκης μας έδωσε τα λεφτά. Χωρίς ο Μαρινάκης να έχει πάρει την Νόβα. Εσχρά ψέματα κατά του Άρη. Κάθε μέρα. Με τον Άρη, ρε. Εσχρά ψέματα. Η Νόβα λειτουργούσε, χρήσατε, ναι. Σύμφωνα με τα θέλω του Μαρινάκη. Εσύ το λες αυτό. Πέρσι. Εσύ το λες αυτό. Εγώ το λέω, ναι. Χωρίς να την πάρει πώς.
Θες να μου πεις ότι μια επιχείρηση όπως η Νόβα, επειδή εσείς στο μυαλό σας όλα τα συνδέετε με το Μαρινάκι και θέλετε να πετάτε λάσπη στον Άρη, της έλεγε ο Μαρινάκης, επειδή θα σε αγοράσω, δώσε 2 εκατομμύρια. Τι λέτε ρε, πού τα πουλάτε αυτά, τα παπατζηλίκια. Πώς είναι έτσι. Έλεγε ο Μαρινάκης στην Νόβα. Με έχεις ακούσει εδώ και ένα εικοσάλεπτο να λέω τη λέξη Άρης. Και να με νοιάζει τι κάνει ο Άρης. Όχι, δεν είπαν για τον Άρη. Δεν είπαν για τον Άρη. Δεν λέγανε ότι ο Μαρινάκης έδωσε τα λεφτά στον Άρη και στις ομάδες. Στον Άρη όμως ειδικά. Στον Άρη ειδικά. Ψέματα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα πάτε στην αγκαλιά της Νόβα. Και ο Παπαδόπουλος δεν θα φύγει, εκεί θα είναι. Γιατί λέγατε ότι αν φύγει ο Παπαδόπουλος. Εκεί είναι ο Παπαδόπουλος. Αλλά εσύ δεν υπογράψετε. Αυτό λέει που είναι κολλητός του Μαρινάκη. Το στέλεχος είναι εκεί. Ο κολλητός του Μαρινάκη είναι εκεί. Πω, όντως παιδιά. Αυτό Στέργιο, ναι, έχει δίκιο. Ο κολλητός του Μαρινάκη είναι εκεί, δεν έφυγε ποτέ. Το διάβασα. Αλλά 7 εκατομμύρια. Από τα 2 και το 1,5 στα 7 είναι διαφορά. Τεράστια. Χρήσανθε, καλά κάνανε. Όχι 7. 8,5, 9, 10 μπορεί καλά, να πάει. Μπορεί να πάει και 12. Καλά, 25. 7. 7 είναι, να πάνε, τα λένε, να λένε την πραγματικότητα. Πάνω από 7,5 είναι, Χρήσανθε. Καλά, καλά. Εντάξει, οκ. Okay. Πάνω από 7,5. 7 ο ΠΑΟΚ, 4 ο Άρης. Γιατί ο Άρης υπογράφει νέο συμβόλαιο με 4. Μήπως μας τα δίνει ο Φουφουτάκης τώρα τα λεφτά. 4. Έλα, άσε τον Άρη τώρα. Ο Στέργιος είναι εδώ για να μας πει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Για συνέχισε, Στέργιο. Να μην με προκαλεί με ξεπεζέματα. Δεν είπε τη λέξη Άρης. Ο πόνος σου είναι αβάστακτος, Χρήσανθε. Ναι, ναι. Έχεις θέμα να πάει να το κοιτάξεις. Ο πόνος είναι αβάστακτος. Καλά, δεν πειράζει. Έχω θέμα με την αλήθεια και την καταπολέμηση προπαγάνδας. Είναι πραγματικότητα, όντως. Τρελαίνομαι με την προπαγάνδα. Στέργιο, πες μας το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πώς έχει. Ζήτω ο Κομίνης. Μισό λεπτό να πω λίγο την ηρεμία μου, γιατί εντάξει δεν είναι. Κανένα chill out. Θα χαρακτηρίσει ο Χρήστος και η βίστηση την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αν μπερθεί μια τυρία και δώσει 7, 8, 9 εκατομμύρια. Εντάξει, Στέργιο, τώρα και εσείς κράζατε όμως. Δίκιο έχει, άσε μας τώρα κι εσύ. Ο Παπαδόπουλος έφυγε. Λέγατε ότι για να υπογράψετε πρέπει να φύγει ο Παπαδόπουλος. Έφυγε. Α, τον Παπαδόπουλο, γενικά κράζατε. Μπορεί να φύγει. Τώρα τα πήρατε και τώρα είναι όλα καλά. Εντάξει, να κάνουμε. Και πάει και το project το ΠΑΟΚ TV και αυτά, ναι, και τέτοια. Το κερδό 200.000 δολάρια. Θα συνεχίσει το ΠΑΟΚ TV. Βέβαια, θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει το ΠΑΟΚ TV. Θα πάρει τον μπάσκετ. Γιατί δεν μένετε με το ΠΑΟΚ TV αφού είναι υπερκερδοφόρο και τα λοιπά και το παίρνει χιλιάδες συνδρομητές. Και γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί τα 7,5 είναι πιο πολλά από τα. Θέλετε να χορεύουμε, ρε Στέργιο, ό,τι λέτε εσείς, αυτό είναι ο νόμος. Αυτό είναι αξιολογική κρίση, κύριε Πρόεδρε. Δεν μας νοιάζει, ρε Χρήστα, η γνώμη σου για το ΠΑΟΚ. Μοιάζει άλλο. Μοιάζει άλλο. Objection, your honor. Στέργιο, παίρνει το ρεπορτάζ. Δεν μοιάζει. Άλλοι μοιάζονται, ρε φίλε. Θα σα κόψω το διάλογο και του δύο. Στέργιο, παίρνει το ρεπορτάζ. Πες το ρεπορτάζ. Λοιπόν, τα λέω επιγραμματικά. Μη με διακόπτε, παρακαλώ. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά. Στέργιο, μην πλατιάζει και εσύ, ρε φίλε. Πες το ρεπορτάζ. Λοιπόν, περιμένουμε εμεί τη διάρκεια τη μέρα θα γίνει με τον Ζίβκοβιτ. Έφτασε χθε οικογενειακό από το Βελιγράδι. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε και νέα, εγώ νομίζω θα υπογράψει μέχρι το βράδυ και αύριο θα έχουμε την ανακοίνωση της απόκτησής του για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία. Ναι. Επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, αυτοί που έχουν απομείνει, δηλαδή και ο Μάτος και ο Αλκαντουρί και ο Πέλκας, γυρνάνε σήμερα οι διεθνείς από Αγρών και Ελπίδων. Επιστρέφει αύριο και ο Μιχάη, επιστρέφει και ο Ίγκασον. Δεν έχει προκύψει τραυματισμός, το καλύτερο είναι αυτό, η πιο ευχάριστη είδηση και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Λάρισα την ερχόμενη Παρασκευή να μπει με το δεξί στη Super League και να δει μετά πώς θα μπορέσει να αποκλείσει την Μπενφίκα. Την Μπενφίκα. Αυτό πάλι μας βάλανε και τους δύο Παρασκευή. Παρασκευή παίζει. Και τους δύο. Τώρα αυτή και την Παρασκευή. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Πω αλήθεια. Ναι, 6 και 4 από το Άρης. Ναι. 8,5 δεν είναι ο ΠΑΟΚ. 8,5 ο ΠΑΟΚ. Άρης, Μαλία. Μαλία, ναι. Και ο ένας με Λαμία και ο άλλος με Λάρισα. Πω. Μάλιστα. Έλα, Στέργιο, συνέχισε. Λοιπόν, αυτά είναι τα αγωνιστικά δεδομένα. Όσοι παίξανε με τον Παναθηναϊκό κάνουν αποθεραπεία. Νομίζω έβγαλε ο Φερέρα αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα για τα νέα πρόσωπα. Ωραία. Εντάξει, ο Νινούα δεν έδειξε πολλά. Αγωνιζόμενος στο δεύτερο ημίχρονο. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο Γεωργιανός, γιατί είναι ένα παιδί 21 χρονών που πρώτη φορά βγήκε έξω από τη χώρα του. Έδειξε να έχει καθαρό μυαλό και εντάξει, η τεχνική είναι μέσα στα καλά στοιχεία που διαθέτει. Ο Μιχόγεβιτς που επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, θα δούμε τι θα γίνει με το μέλλον του, δεν ζορίστηκε ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο μαζί με τους υπόλοιπους αμυντικούς του Δικεφάλου. Και τα νέα παιδιά που αγωνίστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, όλα τους από την ΚΑΠΑ 19, νομίζω έδειξαν στον Αμπέλ Φερέιρα ότι στο απότερο μέλλον του χρόνου ή σε 2 χρόνια μπορούν να αποτελέσουν και αυτοί
κομμάτια της πρώτης ομάδας. Αυτό που ξεχώρισε ήταν σίγουρα ο Λευτέρης Λίρατζης, ένα παιδί που πριν από δύο χρόνια μιλούσαν οι προπονητές του, όχι μόνο του ΠΑΟΚ αλλά και γενικότερα και οι αντίπαλοι, για ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να είναι και ο βασικός μπακ της Εθνικής μετά από 5-6 χρόνια. Ήταν να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ είτε ως δανεικός είτε με κάποια μεταγραφή και να έχει ο ΠΑΟΚ ποσοστό μεταπόλησης. Στο ποδόσφαιρο πολλά πράγματα κρίνονται βάσει συγκυριών. Τραυματίστηκε ο Ροντρίγκο Σοάρες, ο Μάτος πήγε στη Βραζιλία, ο Λίρατζης κλείθηκε να πάρει μέρος στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Εντάξει, αγωνίστηκε στο φιλικό, νομίζω ήταν από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ και ενδεχομένως να έχει αλλάξει και την άποψη του Αμπέλ Φερέιρα για τις δυνατότητες του Καβαλιώτη δεξιού πιστοφύλακα. Δεν ξέρω αν υπολογίζεται για τα παιχνίδια αυτά που έρχονται. Νομίζω δύσκολο γιατί παρότι είναι τραυματίας ο Ροντρίγκο Σοάρες και θα χρειαστεί να μείνει ακόμα ένα μήνα τουλάχιστον στα πιτς, υπάρχει ο Λιμιός που αυτός είναι, έχω την εντύπωση, ο βασικός στο μυαλό του Φερέιρα και για το μάτς με την Λάρισα και για το μάτς με την Μπενφίκα. Αλλά έχει γυρίσει και ο Λέο Μάτος, ο οποίος έκανε τις εξετάσεις για κορονοϊό, ερχόμενος από Βραζιλία, βγήκαν αρνητικές και επέστρεψε και αυτός μαζί με την ομάδα. Εντάξει, καλό φιλικό, σε γενικές γραμμές. Το τελευταίο του ΠΑΟΚ ξεκινάνε και τα επίσημα και στη Σούπερ Λίγκα. Υπάρχει το μάτς με την Μπενφίκα. Δεν είχα πολύ έτσι, διάθεση να σχολιάσω και δεν έχω την κλήρωση που είδαμε την Παρασκευή, χωρίς ήχο που κόλλησε ο υπολογιστής. Εντάξει, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι από άλλο ανέκδοτο, γενικότερα όλοι τους, αυτοί που στελεχώνουν τον συνεταιρισμό. Εντάξει, αν αυτό ήταν κλήρωση πρωταθλήματος, εντάξει, εγώ είμαι μανάβης. Τέλος πάντων, αφού έγινε και ξέρουμε το πρόγραμμα, έστω και μια εβδομάδα πριν, κάτι είναι και αυτό, και πλέον μετράμε αντίστροφα για την Παρασκευή σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το δικέφαλο. Μάλιστα. Διαβάζω στο Sport. Στο ΠΑΟΚ 24. Στο καινούργιο site της Θεσσαλονίκης θα ανοίξει σύντομα. Ναι. Στο Sport. Κρούση Κολονίας για Λιμιό. Πολύ σοβαρό ενδιαφέρον. 3 εκατομμύρια και ποστό μεταπόληση 15%. Μια χαρά. Τι. Μια χαρά ποσό. Α. Το 20 του... ήθελε ο Γιώργος. Είχε γράψει 20. Τα 20 μέχρι τα 3 έχει μια διαφορά. Μου έστειλε μήνυμα προχθές, ζήτησε το τηλέφωνο σου για να σου ζητήσει συγγνώμη. Φίλε, έκανε, κοίταξε, η ηρωνία εντάξει είναι, αλλά έκανε δημόσιο post ότι 20 για το Λιμιό. Τώρα αν εσύ τώρα το δει, να το δώσει τώρα με 3. Ηρωνικό ήταν και το post, θα δε. Μάλιστα. Υπερβολικό. Θα καταλαβαίνουμε την ηρωνία το όποτε θέλει, θα λέει. Ηρωνικό ήταν. Ηρωνικό ήταν. Μάλιστα. Εντάξει, το συμβόλαιο του Λιμιού, για να μείνουμε στην ουσία, τελειώνει το επόμενο καλοκαίρι του 2021, ή θα ανανεώσει ή θα πωληθεί. Αν βρεθεί ομάδα που θα δώσει 2, 3, 3,5, 4 εκατομμύρια, ασφαλώς και θα πωληθεί. Τα πράγματα είναι απλά. Αυτά. Και παραμένει ανοιχτό το θέμα του Βιερίνια. Θα δούμε πότε θα τελειώσει, αν τελειώσει. Σύντομα. Μάλιστα. Για μένα έπρεπε ήδη να... Άρα θα ψάχνεις παίχτη αντί του Λιμιού αν φύγει. Εννοώ για Μπενφίκα και τα λοιπά. Γιατί είπες πριν ότι είναι βασικός. Αν θα φύγει, δεν νομίζω να φύγει πριν την Μπενφίκα. Και γενικότερα πριν τον Σεπτέμβριο. Μπορεί να φύγει 1 Οκτωβρίου κάλλιστα. Καλά και το Ολυμπιακό. Να φύγει, και το Ολυμπιακό έτσι λέγανε και τους είπε ο άλλος τώρα θέλω. Και τον πήρε. Ποιον πήρε τον Κεραίρα. Μπορεί να φύγει μετά την πρόκληση εις βάρος την Μπενφίκα, μπορεί να αποχωρήσει. Αν είναι να αποχωρήσει. Εντάξει, θα το παρακολουθούμε το ζήτημα. Για Γιαννούλη δεν υπάρχει πρόταση, έτσι. Ενώ υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα κατά καιρούς, κυρίως με γαλλικές ομάδες, κάτι Μαρσέγια. Για Γιαννούλη εξακολουθεί και υπάρχει μια φημολογία, εντάξει. Ότι Νιουκάστρο θα δώσει 5,5-6, ότι η Μαρσέγια ακόμα τον έχει στο στόχαστρο. Εντάξει, δημοσιεύματα, τα καταγράφουμε. Επίσημη πρόταση στα γραφεία της ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες που να ικανοποιεί τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Εντάξει, και νομίζω ότι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι στους ομίλους του Europa League, ό,τι και να γίνει, δίνει και στον ΠΑΟΚ περισσότερο ισχύ για να διαπραγματευτεί μια πώληση του Γιαννούλη. Αν ο ΠΑΟΚ δεν πάρει τα χρήματα που θέλει, ο Γιαννούλης θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει ο Γιαννούλης τάση φυγής. Δηλαδή να έχει πει σε κάποιον ή να δείχνει διάθεση ότι είμαι πουλάτη, εγώ θα κορυδεύω την κοινωνία. Εντάξει, μια χαρά θα είναι και αν μείνει, μια χαρά θα είναι και αν αποχωρήσει. Και ενδεχομένως να αγωνιστεί κανονικά φέτος στον ΠΑΟΚ, να ανεβάσει τις μετοχές του μέσω του Champions League ή του Europa League
και να πουληθεί του χρόνου. Ήταν μεγάλο κέρδος για τον ΠΑΟΚ ότι έχει κλειδώσει τη συμμετοχή στο Europa League, άρα έχει 7-8 εκατομμύρια. Εντάξει, θα πάρει κι άλλα 7-8 από την ΟΒΑ, μπορεί να πουλήσει το Λιμιό και να πουλήσει και τον Άκπομ. Εντάξει, και θα τη βγάλει μια χαρά. Καλά, το να μπει στους ομίλους του Champions League, που εμένα μου φαίνεται λίγο μακρινό και δεν έχω βάλει το μυαλό μου ακόμα στο σενάριο αυτό, και να πάρει 15 εκατομμύρια μόνο για τη συμμετοχή στους ομίλους, μετά ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην κάνει καμία πώληση και να κάνει δύο αγορές ποδοσφαιριστών του επίπεδου του Ζίβκοβιτς και να είναι η ομάδα μια χαρά. Σχετικά είναι όλα, αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν θα δώσει ούτε τον Λιμιό για ψίχουλα, ούτε τον Γιαννούλη, τον Άκομ, ούτε τον Μπέλκα, που επίσης το συμβόλαιο του τελειώνει το 2021. Το SDNA το προχωράει του Λιμιού και λέει ότι κλείνει στην Κολονία. Το έχει πάει ένα βήμα μπροστά. Εντάξει. Κοίταξε, ακόμα και να κλείσει, δηλαδή αν η Κολονία όντως προσφέρει τα χρήματα αυτά που νομίζω ότι είναι σε ένα ύψος που ο ΠΑΟΚ θα τα αποδεχθεί, εντάξει, και αν το θέλει η Κολονία αύριο στην ομάδα της, υπάρχει ο Λεωμάτος, υπάρχει και ο Λίρατζης. Αυτό που έλεγα νωρίτερα. Μάλιστα. Εντάξει. Κανείς δεν χάνεται. Ο Λιμιός που θυμάμαι, νομίζω διόρθωσε, μα κάνω λάθος, τον είχε αποκτήσει ο ΠΑΟΚ με 800.000 ευρώ από τον Ατρόμητο. Ναι, 800.000 από τον Ατρόμητο. Άρα είναι καλό το. Και πόσο? 800.000 τον είχε πάρει. Και τον πουλάει. Και τον πουλάει 3 εκατομμύρια και ποσοστό μεταπόληση 15%. Καλό deal. Καλούτσικο. Καλό deal. Καλούτσικο. Για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος και τα λοιπά, Κώστα, είναι καλά τα λεφτά. Διεθνής παίκτης είναι, Χρυσάνθη. Της Ελλάδος. Και νεαρός. Της Ελλάδος. Της Ελλάδος. Για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος, τα δεδομένα του ΠΑΟΚ που δεν είναι στο πάνω ράφι των πολύ συγκεκριμένων αγορών. Στην Κονορία. Και για τα δεδομένα του φετινού καλοκαιριού, λόγω κορονοϊού, νομίζω τα χρήματα είναι τα βάνη. Καλά είναι, εντάξει, δεν είπατε καλά. Μια χαρά είναι τα τρία. Λέω ότι για τα ευρωπαϊκά δεδομένα δεν είναι και ο χαμαναμάν. Μην τραθούμε. Αν δεν είχαμε κορονοϊό, οι ομάδες είχαν περισσότερα έσοδα και ήταν πιο έτσι large στις κινήσεις τους. Κονορία. Μπορεί να έπαιρνε ο ΠΑΟΚ 4 από την Κολονία. Παραπάνω δεν νομίζω εκεί, να μπορούσε να πάρει και το Λιμιό. Εκεί, μέχρι εκεί. Να. Όχι ο ΠΑΟΚ, Σεργιού. Άρα δεν θα πάρει 4, θα πάρει 3 και ποσοστό μεταπόλησης, μια χαρά. Γιατί αν όντως και η Κολονία θέλει να δώσει στο Λιμιό συμβόλαιο 600.000 ευρώ το χρόνο, μια χαρά είναι και το συμβόλαιο. 600.000 καγιά. Νομίζω κερδισμένοι θα είναι όλοι. Σώθηκε. Μια χαρά. Καλά, και τώρα σωμένος είναι και τώρα. Εντάξει. Αλλά θα σωθεί δύο φορές. Εντάξει. Εντάξει, άλλο Ελλάδα με 400, άλλο Γερμανία με 600 και τις προοπτικές που μπορεί να κάνει. Δηλαδή, αν δουλέψει ακόμα περισσότερο εκεί και τον βελτιώσουν, που τους βελτιώνουν αρκετά τους περισσότερους από τους Αν βελτιωθεί, μπορεί να κάνει. Γιατί είναι και μικρός, πόσο είναι ο Λιμιός. Μικρός δεν είναι. Πόσο είναι στα. Στα 24 είναι, πόσο είναι. Εντάξει, δεν είναι και. Μεγάλος είναι 24. Και τα χρόνια. Καλά, δεν είναι ταλέντο που λέμε. Ταλέντο δεν είναι. Γι' αυτό δίνουν 3. Δηλαδή. Γι' αυτό δίνουν 3 και δεν δίνουν 6. Γιατί αν ήταν 19 ή 20 χρονών, θα δίναν 6. 22, ρε παιδί. Γεννηθεί το 98. Μια χαρά είναι το παιδί. Εντάξει, έχει μπροστά του πολλά πράγματα ακόμα να βελτιώσει. Αλλά εντάξει. Okay, καλά είναι τα τρία. Πάρτε τα 3 εκατομμυριάκια. Ναι. Κάνει και ένα πακετάκι ωραίο. Πολύ χρήσιμα για εξτρέμ, δηλαδή την έκρηξη και την ταχύτητα σε κενό χώρο κτλ. Πρέπει να βελτιώσει ασφαλώς την ικανότητά του στις έντρες και γενικότερα στο να δίνει την τελική πάσα στον επιθετικό. Και το τελείωμα. Και να βελτιώσει την ικανότητά του στο ένα εναντίον ενός. Ναι, στο τελείωμα έχει ένα. Σε ποτιφάς και το τελείωμα σε δεύτερη. Γιατί αν θες να κάνεις μεγάλη καριέρα. Χθες πάντως με εξέπληξε που το έκανε με τη μία και το έστειλε εκεί που το έστειλε. Συνήθως σε πολλές περιπτώσεις έχει βγει στην ίδια θέση και με τον ΠΑΟ και τα χάνει. Τώρα όμως πήρε το rebound. Εντάξει, ρε παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, ναι. Θα βελτιωθεί. Κοίταξε, όχι, ήταν πολύ ωραίο το δεύτερο. Όταν βγαίνει έτσι, δηλαδή τώρα μέσα στο μυαλό ένα γκολ στη Λάρισα που έβαλε, όχι την ίδια θέση, από την αντίθεση της περιοχής, όταν μπαίνει έτσι στη φάση, συνήθως βάζει γκολ τις λίγες φορές. Όταν την ξεκινάει μόνο στη φάση και θέλει να τριπλάρει κτλ., δεν. Να. Αλλά εντάξει, και εμένα με εξέφυξε και ωραίο πας έκανε και μια χαρά. Και ετοιμάζει η εθνική ομάδα να επιστρέψει σε Μουντιάλ, σε Euro. Γίνεται πολύ καλή δουλειά από το Βασχίπ. Εντάξει, μια οικογένεια όλοι μαζί και νομίζω ότι σε δύο χρόνια θα είμαστε στην Α κατηγορία
του Nation League. Θα παίζουμε δηλαδή με Ολλανδία, με Αγγλία και θα μας φωνάζει για τελικά και η Βραζιλία. Στη Β' Εθνική είμαστε τώρα δηλαδή. Στην Τρίτη Εθνική. Στην Τρίτη, ούτε καν στη. Να πάρουμε κανένα αφημί, ρε παιδιά. Να πάρουμε το αφημί του Κωσόβου. Και εσύ που πήρε, έχασα το Σοχό. Ναι. Από το Σοχό. Όχι εγώ. Ο Ηρακλής Αμπελοκήπων. Ο Ηρακλής Κώστα από το Ιωάννη. Όχι ο Ηρακλής Θεσσαλονίκη. Τι λε, Κώστα. Ο Ηρακλής Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, το είπε ο υπουργό. Ποιο υπουργό. Ο Ηρακλής. Νομίζω ότι πουλάει το. Τι. Το αφημί τη η Ολλανδία, να ξέρετε. Γι' αυτό λέω, να πάρουμε το αφημί. Να κινηθεί γρήγορα η ΕΠΟ. Ελλάς Ολλανδία θα λεγόμαστε. Οράνιε, Γκρίκ Οράνιε. Ναι, ναι. Και τι έγινε. Περήφανοι με το σπαθί μας και τέτοια. Λιοντάρια. 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 Δώσαμε ένα λιοντάρι λίγο ξεφονταριστό. Ναι. Λοιπόν. Θυμάστε ένα 0-0 που είχαμε πάρει στην Ολλανδία. Πότε ήταν το 88. Το πανηγυρίζαμε 3 χρόνια. Με Δημήτρη Σαραβάκο. Με Σαραβάκο, ναι, με Σαραβάκο. Και Βαμπάστε. Βαμπάστε και φορούσαν πορτοκαλί αυτοί, το θυμάμαι. Και πετούσανε πορτοκάλια. Γκούλιτ και Ράικαν. Ναι, Γκούλιτ. Και Βαμπρόκελεν. Βαμπρόκελεν και Κούμαν. Τι ωραία μπάλα που έκανε τότε. Πήρε το 0-0. Και αυτοί πήρανε το ευρωπαϊκό. Και αυτοί πήραν το. Κερδίσανε 2-0. Το ευρωπαϊκό. Την Σοβιετική Ένωση. Με Ντασάεφ τερματοφύλακα. Και γκολάρα του Βαμπάστεν. Και ποιο έχασε το πέναλτι τη Σοβιετική Ένωση. Ο Γκέρντ Μίλλερ. Τη Σοβιετική Ένωση, βέβαια. Ο Στήλικε. Ο Μπελάνοφ. Ο Μπελάνοφ είχε χάσει το πέναλτι τη Σοβιετική Ένωση. Ο οποίο ήταν πρώτο σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελο μετά. Ή πριν. Πριν. Το 86 στο Μεξικό. Δεν θυμάμαι. Το 88 όμω. Ναι, από να θυμάσαι. Αυτό ήταν 2 χρονών το 86. Εννοείται. Το 86 ήμουν 9. Παιδάκια. Κώστα. Τα παιδάκια. Στεριό. Τα παιδάκια. Στεριό. Στο μπάσκετ έχει κανένα νέο. Καλά πήγατε με τον Παναθηναϊκό. Πόσο εδώ 34. Κώστα, είχα 5 απουσίες, είχα 6. Όχι, το λέω για πλάκα, γιατί πράγματι είχες απουσίες και γιατί φταίμε εμείς, γιατί εμείς κοντράραμε τον Παναθηναϊκό και μετά πέσανε γκάζια σε αυτού. Τι γελάζε. 81-69, ρε φίλε. Τι γελάζε. 81-69, 12 πόντους έχασε μόνο. Να γίνω λίγο γραφικός. Ναι. Τώρα δεν μιλάει ο υπεύθυνος. Ναι, όντως. Δεν μιλάει ο υπεύθυνος τύπου του Ηρακλή. Και σε αυτά σφαγή. Μιλάει ο Τσουκαλάς του Ηρακλή. Μιλάει ο Τσουκαλάς του Ηρακλή όπως με γράψανε σε ένα site στην Καρδίτσα. Καλά σε κανέναν. Λοιπόν, ο Τσουκαλάς του Ηρακλή λέει: εάν ήταν η διαιτησία κανονική, θα κερδίζαμε, παιδιά. Το λέω εγώ που είδα το ματς. Ένα το είδε το ματς, εγώ. Οπότε, καλά, θέλετε, εσύ δεν είσαι και τόσο αντικειμενικός. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Πιστέψτε τον κανένα. Όταν βλέπεις Ηρακλή, δεν είσαι αντικειμενικός. Φυσικά δεν είμαι. Αλλά εγώ σου λέω, εάν ήταν το ματς κανονικό, τηλεοπτικό και οι διαιτητές κτλ. Και ο Παναθηναϊκός τόσο ξύλο που φάγαμε. Ναι. Τόσο ξύλο που φάγαμε στο τελευταίο. Ναι. Και με απουσίες και κουρασμένοι κτλ. Θα κερδίζαμε. Εσείς γιατί ήσασταν κουρασμένοι. Ορίστε. Και αυτοί δεν ήταν. Εμείς ήμασταν 8 άτομα. Κουραστήκαμε στον πάλι αγώνα. Πάλι κουραστήκατε. Να ήσασταν πιο έτοιμοι. Ήμασταν, να 8. Μην είστε με 8. Είχαμε 5 τραυματίες. Ανέτοιμοι. Και ο Πάοκ είχε τραυματίες. Και ο Άρης είχε τραυματίες και λέγατε γιατί παίζει με 13. Ο Άρης πήγε καλά με την ΑΕΚ. 59-66. Πολύ ξύλο, έμαθα. Πολύ ξύλο. Και εκεί, σφαγή. Για αμφότερα δηλαδή. Εννοώ ότι το παιχνίδι δεν ήταν όχα μαναμάν. Και χωρίς Τσάλμερς ο Άρης. Και χωρίς Τσάλμερς και νομίζω και ο Σούλερ δεν πρέπει να παίξει πολύ. Από ό,τι έμαθα. Γιατί εσείς ρεπορτάζ κάνετε. Από το χαρταϊτό. Εμάς κάνει ο Γκάτζιος, Κωστό, συνεταιρός σου ρεπορτάζ. Αδερφός μου. Λοιπόν. Αυτόν έχουμε για ρεπορτάζ. Αντώνη σε ξεφώνησε. Δεν τα γράφετε αυτά όμως. Δεν τα γράφετε αυτά. Εμείς δεν παρεβαίνουμε. Ό,τι λέει ο Αντώνης στο ρεπορτάζ. Δεν τα γράφετε. Πρέπει να τα λέμε εμείς. Εσύ να τα γράψεις. Ναι. Ούτε μας είπατε τι έγινε με τον Αγραβάνη. Στέριο. Εγώ ξέρω τι έγινε. Τι έγινε. Δεν του άρεσε το σπίτι. Το γράψανε μετά. Το γράψανε 5 μέρες μετά. Τη Δευτέρα έφυγε ο Αγραβάνης. Και το γράψατε την Παρασκευή. Και τι έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Λοιπόν, ο Αγραβάνης είναι, ρε φίλε, σιγά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είχε απουσίες, όπως λέει ο Στέργιος, για να αφήσουμε και το Στέργιο, γιατί μιλάει ήδη 3 τέταρτα. Είχε απουσίες σημαντικές. Δεν έπαιζε ο. Ποιος δεν έπαιζε, Στέργιο? Ο Γκρίφιν. Τώρα θα τα πεις. Ο Γκρίφιν δεν έπαιζε, ο Μήτρου Λόγκ δεν έπαιζε. Ο Μήτρου Λόγκ δεν έπαιζε. Ναι. Ο Γκρίφιν έπαιζε. Άμα δεν έπαιζε ο Μήτρου Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ. Δεν έπαιζε ο Μαργαρίτης, δεν έπαιζε ο Μήτρου Λόγκ. Εντάξει, είχε απουσίωση ο ΠΑΟΚ. Και σίγουρα αυτά τα φιλικά είναι για να τώρα είναι να τα παθαίνεις. Καλύτερα τώρα τριαντάρες. Μαργαρίτης, Μαργαρίτης, Χέρντον, Μήτρου Λόγκ και Παπασάβογλου. Εντάξει, δεν παίζανε δύο ψηλοί. Ο Χέρντον και ο Παπασάβογλου ποιος είναι. Είναι ο Πιτσιρικάς, εντάξει. Μεγάλη ψυχή. Δεν πιάνετε. Ναι. Τέλος πάντων, πιάνετε, αλλά δεν είναι ο Χαμαναμάν. Οι δύο ψηλοί δεν παίζαν. Ο Χέρντο και ο Μαργαρίτης. Έτσι. Και ο Μήτρου Λόγκ. Ήταν πολύ καλός ο Λόβ.
17 με 4 τρίποντα και μέτριος ο Γκρίφιν έμαθα. Δεν σούταρε πολύ, είχε 4 πόντους. Αυτά και για τον Πάσκο. Όταν μιλώντας εντελώς αντικειμενικά, πιστεύω ότι ο τελικός φέτος στην Α1 είναι Ηρακλής ΠΑΟΚ. Και εγώ έτσι πιστεύω, Στέργιο. Έτσι πιστεύω. Έτσι έγινε, Στέργιο, ευχαριστούμε πολύ. Μας δίνει 75 για να πάρουμε την Basket League. Με 10 ευρουλάκια παίρνουν 750. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Βάλε χίλια. Σωστά. Ήθελε να πάει Προμηθέα, λέει ο Αγραβάνης, και αφορμή ήταν το σπίτι, λέει ο φίλος μας ο Πέτρος. Είδες, μόλις λέμε τον Μπάσκετ, πώς έρχονται τα μηνύματα. Ποιο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. 22 γκάγκες κυνηγά μια μπάλα. Γεια σου, Στέργιο. Γεια σου, Στέργιο, τα λέμε. Α, λοιπόν, ο Παλιατζής. Όπω περνάει. Ο Παλιατζής. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό. Μπασκετάρα, λέει ο Πέτρος. Εννοείται, ρε Πέτρο, μπασκετάρα. Ποιο ποδόσφαιρο τώρα. Όλοι μιλάνε και λένε σίγουρα. Σας έχω ένα νέο, παιδιά, πάντως σίγουρα σας ενδιαφέρει. Το Practical Θεσσαλονίκης κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας και έχοντας ανακαινήσει πλήρως όλους τους χώρους του, είναι πιο όμορφο από ποτέ. Το γιορτάζει με απίστευτες προσωρές και ένα μεγάλο διαγωνισμό έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Σήμερα δηλαδή. Σήμερα δηλαδή. Σας συμβουλεύω λοιπόν να περάσετε μια βόλτα για να δείτε τους ανανεωμένους χώρους και τις νέες ολόφρεσκες εκθέσεις επίπλων και έτσι, μπάνιου. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι που χρειάζεστε για το σπίτι. Από μια φανερά ανανεωμένη γκάμα επίπλων και διακοσμητικών, μέχρι ήδη κήπου, ήδη υγιεινής, εργαλεία που τα χρειαζόμαστε εμείς οι μάστορες έτσι, του σπιτιού, έτσι, μηχανήματα και άλλα πολλά. Ό,τι θέλετε να αλλάξετε ή να ανανεώσετε, το έχουν. Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε μια αλλαγή στο σπίτι, να η ευκαιρία, επισκεφτείτε το Practical Θεσσαλονίκης στην Πηλαία. Έτσι. Εγώ θα πάω για ειδική κήπου. Χρειάζομαι κάτι. Και τώρα είναι η καλύτερη εποχή για να τα πάρεις, γιατί είναι και στις καλύτερες τιμές. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Αφού θυμίσω ότι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής είναι και το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος χώρος διασκέδασης, ο κορυφαίος χώρος διασκέδασης. Και με τα μέτρα ασφαλείας να είναι τα προβλεπόμενα. Και όσοι είστε νέοι στο κουρμπέτι, έχετε πολλαπλά προνόμια. Αν κάνετε τώρα την εγγραφή σας στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, πολλά προνόμια, πολλές κληρώσεις. Οπότε περάστε μια βόλτα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Break και επιστρέφουμε. Στον Άρη να πούμε ότι στην ουσία αυτό το οποίο έτρεχε ως project εδώ και ένα χρονικό διάστημα, δηλαδή της παρουσίας του κύριου του Μαζάτου ως οικονομικού διευθυντή, πλέον έχει πάρει και την ουσία του στην πραγματική του διάσταση. Δηλαδή πλέον έχει αναλάβει ο κύριος του Μαζάτος γενικός διευθυντής στην ΠΑΕ Άρης και είναι ένα στέλεχος το οποίο το χρειαζόταν ο Άρης, γιατί έτρεχε εκεί ο φίλος μου Αντώνης μόνος του δεξιά-αριστερά μαζί με τους συναδέλφους στο γραφείο επικοινωνίας. Ο Άρης βέβαια σήμερα λογικά θα ολοκληρώσει και την μεταγραφική κίνηση του Μπουσέ, του Γάλλου τερματοφύλακα. Εδώ στο φίλο μου τον Πέτρο του φαίνεται κοντός ο Μπουσέ. Δεν πρέπει να υπάρχει, λέει, τερματοφύλακας κάτω από 1,85. Μάλιστα. Τα στατιστικά του πάντως, Πέτρο, σε διαψεύδουν, γιατί είναι ένας τερματοφύλακας με πολύ καλή παρουσία γενικότερα στη Γαλλία και έρχεται, μην ξεχνάμε, να είναι στην αρχή τουλάχιστον δεύτερος πίσω από τον Κουέστα. Και το στοιχείο του τερματοφύλακα δεν είναι να είναι ψηλός μόνο, γιατί μου συγκρίνεις και με έναν φίλο μου, γιατί είναι φίλος μου αυτός που αναφέρεις. Με αυτή τη λογική θα πρέπει ο τερματοφύλακας να είναι ο Μουρεσάν. Θυμάσαι το Μουρεσάν? Η ουσία είναι ότι ο Άρης, βλέποντας το κενό, γιατί με την παρουσία του Έμαν για κενό πρόκειται, φέρνει και προσθέτει μία ακόμα καλή επιλογή πίσω από τον Κουέστα. Και είναι σημαντικό αυτό. Τι καλή, ρε. Πιο κοντός από μένα είναι. Πείτε την αλήθεια στο λαό. Άντε πάλι. 1,79 ήταν το φύλακας. Κώστα είναι 1,82 πρώτο. 1,79 είναι. 1,82 είναι με παπούτσια. Όπως τους μπασκεμπολίστους μετράμε. Άσε τώρα, δεν μιλάμε. Χαρυπίδη. Ασκεί κριτική ο άνθρωπος που η ομάδα συγγνώμη, έχασε από μόνο, τον εθνικό σοχού. Μόνο, όχι ομάδα μου, ο Ηρακλής Αμπελοκήπων. Αυτή διαφορά. Είναι η ομάδα σου, όχι, Κώστα. Δεν είναι αυτή η ομάδα μου. Κώστα, ο πρόεδρός σου, κύριος Δρακόπουλος, είπε ότι αυτή είναι η ομάδα σου. Η ομάδα μας... Είναι ο Άρης. Τελείωσε. Λοιπόν, ο Άρης Καβαλαρίου. Ναι. Ο Ποσειδό Μηχανιώνας. Ναι. Η ομάδα μου παίζει στη Β' Εψημή. Και άρα να μην πάρει διαρκείας.
ο κόσμος του Ηρακλή σε αυτή την Ηρακλή Αμπελοκήπων. Και η ομάδα μου αγωνίζεται στο Basketball Champions League στα προκριματικά. Και στην Α1 του Βόλη. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα με ποια ονόματα, μην το ψάχνεις. Σωστό γι' αυτό. Εδώ ο φίλος ο 555 λέει: όταν ανέβηκες και σε έδωσε η Νόβα 500 χιλιάρικα το χρόνο ως νεοφώτιστο, έλεγες με πολεμάει το σύστημα και μετά πήρες το 1,5 του ΣΥΡΙΖΑ. Φίλε, αυτά τα 500 χιλιάρικα που λες ναι. είναι όλα όσα λέτε μεταξύ σας. Και επειδή τα λέτε μεταξύ σας, τα πιστεύετε κιόλας. Όπως λέγατε μεταξύ σας ότι ο Μαρινάκης έδωσε τα 2,5 εκατομμύρια που είναι το υπάρχον συμβόλαιο δηλαδή στον Άρη και αποδείχτηκε ότι ήσασταν ψεύτες. Και όχι μόνο ψεύτες, ψεύτες και συκοφάντες σε σχέση με το συγκεκριμένο κομμάτι. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί ένας επιχειρηματίας, μια εταιρεία όπως η Νόβα, δεν λέω τον Λίμπερο, γιατί ούτε στο Λίμπερο μπορεί να συμβεί που δεν έχουμε τους τζίρους της Νόβα. Βέβαια. Μια εταιρεία λοιπόν εκατομμυρίων ευρώ. Μπορεί να παίρνει ένας άλλος ισχυρός επιχειρηματίας και να λέει δώσε 2,5 εκατομμύρια στον Κούση, 3 εκατομμύρια στον Τζαλτίδη. Και με 1,5 δέχομαι εγώ, τα δίνω τα δικαιώματά μου. Χωρίς, πρόσεξε, να έχει υπογράψει ένα προσυμφωνάκι, ρε φίλε. Ένα κάτι. Ένα να τον διασφαλίζει κάτι. Απλά έτσι συνέφερε τότε να περάσετε, αυτό περάσατε. Έτσι. Θεωρήσατε ότι είναι χαμηλή για τον ΠΑΟΚ η τιμή. Πολύ ωραία, σεβαστό απόλυτα. Έχει κάθε δικαίωμα ο ΠΑΟΚ να αξιολογεί το πώς θα πουλήσει τα τηλεοπτικά του δικαιώματα. Αλλά ορισμένοι από εσάς, όχι όλοι, στο βωμό της προπαγάνδας για να δικαιολογήσετε αυτό για τον ΠΑΟΚ, άρεσε βάλετε τον Άρη στο παιχνίδι. Ο Μαρινάκης και ο Μαρινάκης και ο Μαρινάκης. Και μόλις ο Μαρινάκης δεν πήρε τελικά την Νόβα, κυβίστηση. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πετάτε συνέχεια λάσπη στους άλλους. Και, όποτε, και όλοι μας να έχουμε μια εναρμόνιση με τα συμφέροντά σας. Δηλαδή, τώρα είναι καλή Νόβα. Έτσι. Ερευνήσατε στην Ελλάδα, είμαστε, εννοείται. Ναι, ρε φίλε. Εννοείται. Πέρσι έπρεπε. Όχι πέρσι, μέχρι πριν 20 μέρες τη βρίζαμε. Περίμενε τώρα. Έρχεται η άλλη κυβίστηση, του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός μέχρι πριν 15 μέρες έβγαζε ανακοινώσεις κατά της Νόβα. Τώρα, 307 εκατομμύρια κι αυτός. Και θα πάει. Ωραία. Μια χαρά. Αλλά εμείς πρέπει να πηγαίνουμε σε αυτό το τέμπο που μας λένε. Δεν θα πηγαίνουμε λοιπόν, φίλε μου. Και είναι ψέμα περί των 500.000 που λες και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Πες μας για, για τον Γάλλο αυτόν τον τερματοφύλακα. Είπαμε ότι είναι ένα. Μια καλή επιλογή. Είναι μια ακόμα F5 μεταγραφή. Friends. Friends 5. Την έγραψε ο. Ωραίο το κάνω αυτό. Άρεσε. Την έγραψε. Εγώ το έγραψα. Λοιπόν. Εδώ εσύ κάνεις like σε αυτά που γράφεις, ρε. Αυτό δεν θα σου άρεσε. Δεν κάνω like. Χαχά κάνω. Λοιπόν. Ναι, πάμε παρακάτω. Κάτσε να τα λέω και ακριβώς. Είναι μια μεταγραφή που αποκάλυψε το Λαμπαοτάρης και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, να το πιστώνουμε. Μπράβο έτσι. Τον Νίκο. Ναι. Ο Νίκος την έβγαλε την είδηση. Η κολόνα του Λαμπαοτάρης δηλαδή, μαζί με τον Κάτζιο. Γι' αυτό είναι τόσο ακριβώς πληρωμένος. Ακριβώς. Και ο ένας και ο άλλος. Έτσι. Λοιπόν, και πρώτη του μηνός. Και με ένσημα. Μπράβο. Όχι μαύρα. Λοιπόν. Πότε θα με πάρετε. Τι? Πότε θα με πάρετε. Όποτε γίνει, όταν γίνει Άρης. Πάλι. Ξανά. Τι φρύδια είναι αυτά, ρε που έχει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, περίμενα να σου πω τώρα τα στατιστικά του Ζαχαρία. Χαλιαμπάλια. Μας άφησε νωρίς. Έφυγε. Ναι, έφυγε δυστυχώς. Πρόσφατα νομίζω είχε γίνει κιόλας. Ναι, όντως. Λοιπόν, ο Μπουσέ. Ζακαρί Μπουσέ. Που... Ξέρεις τι θυμίζει αυτό. Τι. Δεν λέω. Ναι. λοιπόν. Ο Σερ. Ο Σερ. Από το 2015. Καλό. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Χάβρης, όπου είχε 70 συμμετοχές. Ήταν διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές της Γαλλίας. Μάλιστα. Αναδείχθηκε το 12-13 κορυφαίος, σε ηλικία μόλις 19 χρονών, κορυφαίος τερματοφύλακας της League 2. Εκεί πήρε το εισιτήριο, λέει εδώ ο Νίκος, για να επιστρέψει στο Σαμπιονά και τη μεταγραφή του στην Τουλούς. Ωραίο. Το 2015 μετακόμισε στην Οσέρο, που ήταν βασικός μέχρι το 2018. Όταν και δόθηκε δανεικό στην Ανζέ. Μάλιστα. Επέστρεψε. Πέρσι επέστρεψε. Μάλιστα. Δεν βρήκε ρόλο, έπαιζε άλλος προφανώς. Δεν μ' αρέσει που δόθηκε δανεικό. Και έτσι έμεινε ελεύθερος. Με την Οσέρ έχει 122 συμμετοχές, Κώστα. Καλό. Την ανύπαρκτη Οσέρ. Και έχει άλλες 31 με την Τουλούς και 3 με την Ανζέ. Εντάξει, για τερματοφύλακας. Εντάξει.
Για δευτεροπρώτη επιλογή, καλώ φαίνεται. Αυτό είναι. Ναι, έρχεται ακριβώ για να μην πιάνουμε το κεφάλι μα. Αν χτυπήσει ο Κουέστα, υπάρχει καμιά κάρτα. Ναι. Να έχει και μία δεύτερη επιλογή, πολύ καλύτερη με βάση, πρόσεξε, με βάση το βιογραφικό από τον Έμαν. Τώρα, το αν θα βγει καλό κακό στο γήπεδο. Αν βγαίνει στην έξοδο και πιάνει το Περιστέρι, δεν θα είναι καλό. Αν βγαίνει και πιάνει την μπάλα, θα είναι καλό. Ο τερματοφύλακα είναι μία θέση που εύκολα μπορεί να δει. Αν κάποιος σε βοηθάει ή όχι. Ναι, σωστό. Φαίνεται με βάση τα στατιστικά του ότι είναι μια καλή επιλογή, ναι, πίσω από τον Κουέστα. Όχι σαν κάποιους άλλους που ήταν ότι πάει μέσα γράφει.gr. Ο Έμανερ, φίλε, δεν ήταν. Ενώ ήρθε με προοπτικές αυτό το παιδί, Εθνική Αυστρίας κτλ. Δεν βοήθησε. Τώρα, θα ανέβει λογικά και ο τρίτος. Τώρα το ξέχασα το παιδί. Κάπα το επίθετό του. Από την ΚΑΠΑ 19, γιατί έχει και αυτός καλές προοπτικές, και υπάρχει και ο γιος του Ράντου, αλλά δεν έχει αποκτηθεί. Είναι με την ομάδα, δοκιμάζεται. Έχω την αίσθηση ότι εντάξει, δοκιμάζεται γιατί είναι ο γιος του Ράντου. Παίζει πάντα, ναι, και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι. Μέχρι τώρα, άλλωστε, σε όλα τα φιλικά παιχνίδια έπαιξε μόνο ο Κουέστα. Κανένας άλλος. Ούτε ο Έμαν. Ο οποίος έφαγε 5 προχθές από την Αλβανία. Ένα 5. Και τι φταίει αυτός? Εντάξει, δεν φταίει. Αυτός για την Αυστρία δεν έφταιγε. Για τον Άρη όμως, βοήθα Παναγιά ήταν κάθε φορά που έπαιζε. Και στερήθηκε ο Άρης βαθμούς. Από την παρουσία του δεν έχει ανταποκριθεί σε καμία των περιπτώσεων το παιδί αυτό, ενώ είναι ψηλός και τα λοιπά. Ορίστε, 91 είναι ο Έμαν. Όταν τρώει 5 γκολ τον τερματοφύλακα, δεν φταίει μόνο αυτός, δε φίλε. Όχι, η άμυνα τι κάνει. Δεν έχει ευθύνη για τα γκολ. Τα είδα τα γκολ. Δεν έχει ευθύνη και στο. Είναι 4 τετατέτ. Ό,τι πάει μέσα, γράφει.gr. Εντάξει. Κάθε Παρασκευή, 4 με 6. Άμα έβγαλε άλλα 5, ρε φίλε όμως. Καλά, ναι, εντάξει. Το 5 έμεινε στην ιστορία. Στο τετατέτ όμως, τι να κάνει δηλαδή. Εντάξει. Άμα το κάνει καλά ο επιθετικός, τι να κάνει και ο τερματοφύλακας. Πω, πω, κοίτα κάτι φάουλ που μας κάνουν και δεν τα δίνουνε. Σφαγή. Είναι σφαγή. 9-12, 15-15, 24-20. Ο Ηρακλής, ναι, στο πρώτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πόσο? 6-2, 9-12, 15-15, 24-20, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Πού το βλέπεις ότι μας κάνουν φάουλ και δεν μας τα δίνουν? Φωτογραφίες μου στέλνουν. Να το, φαουλάρα. Φαουλάρα, σφαγή. 7 ομαδικά εμείς, 5 ο Ολυμπιακός. 5 γρήγορα ομαδικά, λέει, στον Ηρακλή και βολές κατευθείαν ο Ολυμπιακός από τα πρώτα λεπτά. Το στέλεχος του Ηρακλή. Δεν γίνονται αυτά. Ναι, ναι, ωραία. Ο οδηγός μας. Χθες, μετά από πάρα πολύ καιρό, είδα παιχνίδι μπάσκετ. Τους Milwaukee Bucks. Δεν Ραγωδία. Το είδα όλο. Το είδα και χτύπησε ο Γιάννης. Μπράβο, Χρυσάθε. Όχι. Είδα εκεί στο ξεκίνημα, το άλλαξα γιατί έβλεπα μετά τα ποδόσφαιρα. Ναι. Όπου έχασα μόνο τη Γερμανία στο στοίχημα. Δηλαδή. Εγώ έπιασα την Ελλάδα, έπιασα την Ισπανία. Έχασα ένα γυναικείο NBA. Έπιασα το χ της Μάλτας με τη Λετωνία και έχασα το διπλό της Γερμανίας. Άχρηστη! Άχρηστη! Η οποία προηγούνταν κιόλας 0-1 Κώστα και μου δίνε 70 ευρώ και τα λοιπά, αλλά εγώ ήθελα να πάρω τα 150. Και πήρα τα παπάκια. Δεν πήρα. Στο τέλος. Συνήθως έτσι. Είπαμε, συνήθως έτσι. Ναι. Και μετά που τελείωσαν τα ποδόσφαιρα. Γύρισα να δω πόσο είναι το μπάσκετ. Και βλέπω 104-104. Δύο λεπτά πριν λήξει. Και λέω, θα το ξαναδώ. Στην παράσατη. Και το βλέπω και πήγε στην παράταση. Ναι. Γιατί ο ένας εκεί τύπος έχασε βολή στο 107-106. Σωστά. Ωραίο μάτσι. Ήταν, έβαζε ένας ήρωας εκεί τρίποντα. Ο Μίτλετον. Όχι, ήρωας. Έτσι έγραφε Hero. Α, ο Tyler Hero. Αυτός. Έβαζε. Στο Μαϊάμι παίζει αυτός. Ναι, το ξέρω. Ήταν 106-104, τρίποντο στα 10 δευτερόλεπτα. Τριποντέλες. 106-107. Τέλος πάντων. Και έπαιζε λοιπόν αυτό το. Χείρο, λέει, έλεγε. Χείρο. Ακριβώς. Σαν την GoPro. Και μετά αυτός ο Μίτλετον έβαζε κι αυτός. Έβαζε, ναι. Και ήταν στην παράταση. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Ξαναβάζει τρίποντο ο Χείρο, φίλε. Το Tyler Hero υπερ. Και το πάει στο. Ήταν στους 4 πόντους. Υπέρ μας. Υπέρ των Milwaukee. Υπέρ μας. Και στο 2 δευτερόλεπτα βάζει τρίποντο και πάει στον ένα πόντο. Μάλιστα. Και παίρνει την μπάλα πάλι ο Μίτλετον, αυτό που τον είπε. Αυτό καθάρισε το μάτς. Και βάζει και αυτό τρίποντο και μετά ο Χείρο ξαναβάζει τρίποντο, Κώστα. Τι θα γίνει, Χρήσα, δε τώρα, μας και έκανε 116-115. Κερδίσαμε, Χρήσα. Και κέρδισαν οι Milwaukee 118-115 με δύο βολές του Μίτλετον πάλι στο τέλος. Μια χαρά. Χωρίς το Γιάννη και. Το παίξαμε. Και όλα τα υπόλοιπα και τώρα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι. Το παίξαμε και. Τι κάνει, κεφαλιά τον έριξε. Ναι.
Το παίξαμε και... Και κερδίσατε. Και χάσαμε το... Τη Γερμανία. Το WNBA που έπαιξα ο Βλάξ στο live. Τι έπαιξες? Κερδίζαν 7 πόντους οι γηπεδούχες. Ναι. Mystics με Wings. Έπαιξαν να κερδίσουν οι Milwaukee Bucks. Ναι. Οι οποίοι ήταν outsider όταν τραυματίστηκε ο Γιάννης. Και να κερδίσουν οι γηπεδούχες, οι Mystics... Που κέρδισαν ήταν φαβορί. Κέρδισαν 7 πόντους εκείνη την ώρα. Και, σου, και λες εσύ εντάξει. Και χάσανε με 7. 94-101. Γελίες. Γελίες. Λοιπόν. Καλό σου τέρις, λέει ο Μίτλ, λέει ο φίλος μας ο Πέτρος. Ξεκινάει λέει, και το GNTM σήμερα. Μην ξεχάσουμε. Αυτά πώς τα βλέπετε. Πάλι θα βλέπει. Είπε ο άλλος, τώρα βγήκε ο άλλος ο κριτικός. Ο Βλάξ, ο ηλίθιος αυτός. Μην χαρακτηρίζεις πάλι. Μην χαρακτηρίζεις. Ποιον όχι. Έχουμε δικηγόρο. Ο απέδευτος πες. Ο απέδευτος. Ναι, ο απέδευτος. Αυτός ο ανάγωγος. Ο ανάγωγος. Δεν έχει αγωγή. Ο απαράδεκτος. Ο απαράδεκτος. Πες ναι. Διάφορες τέτοιες εκφράσεις. Η ντροπή της Κρήτης. Η ντροπή της Κρήτης. Πες τέτοια. Που νομίζω εγώ ότι τέλος πάντων... Αδειάζω και κάνω και ράνω και... Μην ασχολείσαι. Διάβασα ένα πάρα πολύ σωστό. Δεν είπε βιασμό. Είπε βίασμα. Δεν με νοιάζει αν είναι βίασμα. Ναι, κάτι τέτοιο. Εμένα παιδιά με ενδιαφέρει το εξής. Ένας παραγωγός μπορεί να φτιάξει οποιαδήποτε εκπομπή θέλει. Είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι ότι εμείς τον ακούμε. Εμείς του δίνουμε την τηλεθέαση. Εμείς δηλαδή με λίγα λόγια φταίμε που μας στάσαν αυτοί σε αυτό το σημείο. Εμείς οι τηλεθεατές εννοώ. Έτσι. Οι ακροατές και πάει λέγοντας. Οι χρήστες του ίντερνετ. Όταν εμείς κλικάρουμε την κάθε είδηση που λέει δείτε τον εξωγήινο που βιάζει 17 αγελάδες στο Κάνσας. Λογικό είναι. 17. Ναι, λογικό είναι μετά να, ο άλλος επιχειρηματίας, που φυσικά δεν έχει κανένα ηθικό φραγμό, να συνεχίσει να ψάχνει τέτοιες ειδήσεις. Δεν θα ψάξει να βρει, ας πούμε, για ποιο λόγο, αν είναι καλό οι μάσκες στα παιδιά μας στα σχολεία. Άλλο πάλι και αυτό, εδώ έγιναν και συλλαλητήρια. Θα ψάξει να βρει αν η μάσκα μέσα έχει ραμμένο τσιπάκι και αν η πέμπτη φάλαγγα εξουσιάζει τον κόσμο, οι σιωνιστές κτλ. Κτλ. Χρήσανθε. Έτσι. Κυριαζή είναι το παιδί από την ΚΑΠΑ 19. 34-26, χάνουμε στο 14. Πω, πω, τι σφαγή είναι αυτή, ρε. Τι σφαγή είναι αυτή, ρε. Ξεφεύγει κάτι. Δρακόπουλε, πάρει την ομάδα και φύγε. Το χατζησαφή περιμένουμε, Κώστα. Τι γίνεται με αυτό, να πολεμάει, μάλλον. Τι? Πολεμάει. Πήρε το κύπελο την Παρασκευή. Στην Πεστρία. Πήρε το κύπελο την Παρασκευή και λογικά θα έρθει. Τι έχει κάνει ο Σιώβας, ρε φίλε. Γκολάρα γκολάρανε. Ο Σιώβας. Και ο Μπάρκας πολύ ωραία το έκανε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να πω και χαιρετίσματα στον Κωσοβάρο που έκανε και μας έδειξε τα αυτιά του. Καλά, εντάξει. Και αυτοί κάποτε κάτι πρέπει να κάνουν, ρε φίλε. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Δεν θα είμαστε μόνο εμείς μάγκες και καλά Ελληνάρες και Ελλάδα αγαπώ και τέτοια. Το παλικάρι μας και τέτοια. Θα κάνουν και αυτοί τα χαζά τους. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο break. Ποιο να break, δεν τελείωσε η εκπομπή ακόμα. Όχι, μία μισή είναι. Και 37 είναι. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για να μπούμε στην τελική ευθεία. Να σας πω και 2-3 πραγματάκια ακόμα για τον Άρη που έχω. Πρώτα να σας πω για τον Ηρακλή ποδόσφαιρο. Τι είναι αυτό? Θα σας πω. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφω. Αν έρχεσαι από Βόλο, ακούς στον δρόμο. Ναι. Ακούς λίμπερο κανονικά. Ναι. Έλα στο μικρόφωνο τα λες όμως. Γιατί αν δεν μιλάς στο μικρόφωνο δεν τα ακούει. Πιάνει, φυσικά πιάνει. Πιάνει. Και πολύ ωραία κιόλας. Πιάνει σίγουρα πιερία. Και άμα έχεις και προχωρημένο αμάξι με αυτά τα smart τις οθόνες και τα λοιπά, που τώρα που το σκέφτηκα καιρό στην αβαλωμία, το βάζεις και στο ίντερνετ και το ακούς από το e-radio ή από το Greeks radio. Λοιπόν. Ή από το Live 24. Και ακούς την κορυφαία ενημερωτική εκπομπή στα Αριτζιανά. Σωστό. Χωρίς άλια και περικοκλάδες. Έτσι, χωρίς αβάντες και κραυγές. Κραυγές έχει λίγες. Κραυγές έχει όμως επί της ουσίας, όχι κραυγές για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Σωστά μιλάς. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε. Έχω τρία μηνύματα από Ηρακλειδής που λέει Κώστα, πες μας τι γίνεται με το ποδόσφαιρο. Μπάσκετ μόνο, παιδιά, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. 38-35 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μεγάλο ντέρμπι, ο Ολυμπιακός Ηρακλής στο μπάσκετ, μπασκετάρα. I love you basketball. 38-35 στο 18ο λεπτό της αναμετρήσεως από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ζωντανή ενημέρωση από το Λίμπερο 107,4 και φυσικά πάντα δεοντολογικά το γραφείο τύπου κάνει εκπομπή σε ένα ράδιο. Τις παλιές εποχές τι ξεφωνητά θα τρώγαμε. Φάγαμε. Φάγαμε, ναι, φάγαμε όντως.
φάγαμε. Δεν απαγορεύεται. Να απαγορεύεται, δεν είναι σωστό. Να κάνει εκπομπή, δεν απαγορεύεται. Εκπομπή, δεν απαγορεύεται. Να δίνεις. Ναι, να πω τώρα ότι ο Ηρακλής πάει να πάρει ακόμα ένα παίκτη. Ντόγκ, ντόρινγκ, ντόγκ. Το είπες, γι' αυτό τα ακούγαμε από άλλους. Γι' αυτό τα μαθαίναμε από αλλού. Λοιπόν. Ευτυχώς κάνω εγώ ρεπορτάζ Ηρακλή μπάσκετ. Ηρακλή ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Ηρακλή ποδόσφαιρο. Επειδή ρωτάει ο φίλος για το τηλεοπτικό του Άρη. Εναντίον μας. Το είπα και χθες. Όχι, πότε παίξαμε με τον Βολό? Το Σάββατο. Η Φέη, ούρε Φέη. Ναι, ναι, για πες. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ με την Όβα. Με όλες αυτές τις ανακατατάξεις θα ήταν Μάλιστα. κάτι παραπάνω από άδικο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι πέμπτος όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας στα δύο τελευταία χρόνια. Εκπροσωπεί για δύο συνεχόμενες χρονιές την Ελλάδα στην Ευρώπη και παράλληλα έχει μια εμπορικότητα δεδομένη που την ξέρει και η Νόβα γιατί έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν. Καλά, εντάξει. Άρης είναι. Και την αξιολόγησε και φέτος. Ό,τι και να είναι, Άρης είναι. Έτσι. Με δεδομένο λοιπόν ότι έκανε αρκετά μεγάλες αυξήσεις στα τηλεοπτικά συμβόλαια και του Ολυμπιακού που τον πήγε στα 11 εκατομμύρια από τα 7. Και τη ΣΑΕΚ που την πήγε από τα 4 στα 6,5. Άρα έχουν λεφτά και δίνουν. Και του ΠΑΟΚ που πάει από τα 5,7 που του είχε προτείνει πέρσι, τον πάει στα 7 συν μπόνους, 7,5, 8 κτλ. Και τώρα καταθέτει πρόταση στον Παναθηναϊκό από τα 5,7 που του είχε προτείνει και αυτόν στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Θα ήταν αδιανόητο να μείνει ο Άρης στα 2,5. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση της Νόβα προς τον Άρη, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί και από την πλευρά του Άρη, ναι, το ποσό, γιατί η πρόταση, οι συζητήσεις μάλλον επιβεβαιώνονται ότι είμαστε σε διαπραγμάτευση, μάλιστα, κάνει λόγο για τριετές συμβόλαιο. Θυμίζω ότι ο Άρης έχει άλλο ένα χρόνο με 2,5, 2,800 νομίζω του χρόνου. Για τριετές συμβόλαιο από φέτος, αναπροσαρμογή δηλαδή, ναι, εκεί που τα επόμενα δύο χρόνια ο Άρης θα είχε 2,5 και 2,800, 4, 5, 300. Χρήστα, θες συγγνώμη, σε διακόπτω. Ποια είναι αυτή η θέα? Η Μαλέσκου. Αυτή είναι. Ναι. Ανακάλυψη του Ζαγόρα. Ναι. Μπράβο Γιώργο. Μιλάω για τα 5,300. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο. Ποια 5,300, άσε μας τώρα εδώ. Έχουμε κριτήρια τώρα εμείς εδώ επιλογής. Για πάμε. Η προσφορά είναι τριετίας. Ναι. 12 εκατομμύρια ευρώ. 4 το χρόνο δηλαδή. Ενώ παίρναμε 2,5. Καλή είναι. Μια χαρά είναι. Ναι, αλλά ο άλλος παίρνει 7 σε ένα χρόνο και εσύ παίρνει 12 σε 3. Κόστο ο άλλος είναι δεύτερο. Εσύ του χρόνου μπορεί να είσαι τρίτος. Θα πρέπει να είμαστε. Θα ζητήσω ένα προσαρμογή. Και του παραχρόνου. Κάτσε, τι ένα προσαρμογή. Όποτε γουστάρεις. Δηλαδή, άμα πας όμως τελευταίος, θα σε πει και άλλη να σε κόψω. Μπορεί. Μπορεί, ε. Άλλωστε κάποια μπόνους, τα περισσότερα στις ομάδες πλέον είναι με στόχους. Παίζεις Ευρώπη, δεν παίζεις Ευρώπη, ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η βάση σου είναι το 4, όπως τον ΠΑΟΚ είναι το 7. Ναι. Θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι, πέρα από, από τις οπαδικές παροπίδες. Ναι. Έτσι, δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός παραδείγματος χάρη, ναι μεν η ομάδα του δεν έχει την δυναμική, την αγωνιστική που είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ανύπαρκτη. Έτσι. Έχει κόσμο πίσω. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα κριτήρια. Αυτή η νέα εταιρεία από την Αγγλία προφανώς και βλέπει και το αποδεικνύει με διαφορετικό μάτι το ποδόσφαιρο και προσπαθεί η Νόβα, Κώστα, με τα χρήματα που έχουν οι συγκεκριμένοι και την επένδυση την οποία κάνουν, να πάρει πίσω το ποδόσφαιρο από τον ΟΤΕ. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Γιατί πάει να κάνει πρόταση πολύ μεγαλύτερη για Champions League και Europa League. Θέλει η Νόβα να επανέλθει. Καταρχήν έχει όλες τις ομάδες πλέον. Αν ανακοινώσει και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, έχει όλες τις ομάδες χωρίς να έχει κεντρική διαχείριση. Δεν είναι εκπληκτικό? Δηλαδή έχει διαπραγματευτεί με όλες τις ομάδες μόνη της. Και είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι αξιολογεί το προϊόν με έναν τρόπο, εγώ νομίζω, προς όφελος των ομάδων. Και σίγουρα σε αυτή την εποχή που ζούμε και με κορονοϊό, αν ο Άρης πάρει φέτος επιπλέον 1,5 εκατομμύριο από τα τηλεοπτικά, αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα και πολύ πιο εύκολα στη διαχείρισή τους τα πράγματα για τον Άρη. Γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς εισιτήρια,
χωρίς διαρκείας ή τέλος πάντων με αυτά τα διαρκείας που είναι σε μικρό αριθμό για όλες τις ομάδες, γιατί ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα γήπεδα, το τηλεοπτικό μπορεί να δώσει μια τεράστια ανάσα. Και δεν το συζητάμε. Θα πρέπει να είναι και διακριτή μια διαφορά με άλλες ομάδες που δεν έχουν την ίδια εμπορικότητα. Μιλάμε για εμπορικότητα, μιλάμε για συνδρομητική έτσι, τηλεόραση. Έτσι. Δεν γίνεται να παίρνει όπως έπαιρνε ο Άρης με τον Ατρόμητο τα ίδια χρήματα. Ο ένας με 10.000 μέσο όρο εισιτηρίων, γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Ωραία να λέω εγώ, γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του και πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Όταν ο Άρης λοιπόν είχε πέρσι 11.000 μέσο όρο εισιτηρίων και ο ΠΑΟΚ είχε 17, είναι φυσιολογικό να έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο. Να είμαστε δίκαιοι. Σωστό. Έτσι. Μετράει και η ιστορία των ομάδων και το γεγονός ότι μια ομάδα έχει πολύ κόσμο από πίσω, αλλά πρέπει να μετράνε και τα επίσημα στοιχεία με τους μέσους όρους εισιτηρίων κτλ. Ο Ατρόμητος είχε 890 και είχε στην ΕΡΤ το ίδιο συμβόλαιο με τον Άρη. 100.000 διαφορά παραπάνω ήταν ο Άρης. Δεν γίνεται η Ξάνθη με τα 300 εισιτήρια που απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο καλά, να έχει το ίδιο συμβόλαιο με τον Άρη, ρε φίλε. Πώς θα γίνει τώρα. Η Ξάνθη τώρα πάει βιτέθιν και οπότε. Εντάξει. Αυτό, λοιπόν, αυτό πάει, όχι πάει. Αυτό πάει. Αυτό πάει. Αυτή είναι η κατάσταση. Με τα τηλεοπτικά, να δούμε αν θα κλείσει το θέμα θετικά. Ο Άρης, ο οποίος όπως μετέφερε σήμερα το All About Άρης, έχει συμφωνήσει με την Bet Shop και για τη σεζόν που έρχεται στην φανέλα. Είπα Χρήστο, η βάση είναι τα 4. Ναι, ρε παιδιά, πάρε είπε, το πρωτάθλημα. Είπε, ναι. Πάρε το πρωτάθλημα. Έτσι. Να πας τα 5. Βέβαια. Πάρτε και κανένα διαρκείας. Όχι μόνο να ρωτάτε. Πάρτε κανένα διαρκείας για τις ομάδες. Όχι μόνο απαιτήσεις είναι κοντός ο τερματοφύλακας. Και γιατί δεν έμεινε ο Ντέιβις. Και γιατί ο Σούλερ δεν έπαιξε το φιλικό με την ΑΕΚ. Και τα λοιπά. Πάρτε κανένα διαρκείας. Δώστε κανένα κατουσταρικάκι. Όχι μόνο τα βράδια στους ναργιλέδες. Στους ναργιλέδες πάνε και τα δύο ρε, τα πιτσιρίκια. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Στους ναργιλέδες. Ναργιλέδες. Και ναι, έχει ολόκληρη επιστήμη. Είναι η Αντιγόνη, φίλη μου. Πήγα και κουρεύτηκα στον καλύτερο κομμωτή όλων των περιοχών εδώ. Των περιοχών εδώ. Θεσσαλονίκη και περιχώρων. Ναι. Στον Ερμίδη, ναι. Στο Φίνικα. Ναι. Ευχαριστώ Νίκο για τη δωρεά διαφήμιση. Λοιπόν. Και μιλούσαν εκεί για τους ναργιλέδες εσύ. Τα πιτσιρίκια. Ενώ οι νέοι τώρα, εμείς είμαστε λίγο η επόμενη γενιά. Τι γεύση παίρνεις, εγώ παίρνω κόκο και αυτά. Πόσο σας τον δίνει, 25. 25 ευρώ ναργιλέ, ξέρετε. Ο Τόνι Πόποβιτς ποιος είναι, Κώστα? Ποιος είναι ο Τόνι Πόποβιτς? Τον πήραμε. Στην Ξάνθη λέει, μου δίνει μεγάλη χαρά να ανακοινώσω ότι ο Τόνι Πόποβιτς έχει υπογράψει διαιτές συμβόλαιο, ο παίκτης. Ο Τόνι Πόποβιτς. Ο παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ. Είχε ένα Πόποβιτς ο ΠΑΟΚ. Πολύ παλιά ήταν αυτό, ρε ξέρετε. Σε σχέση με την ομάδα που ο Μπιλ Πάπας αναφέρει. Είναι η ομάδα που παρακολουθώ με ενδιαφέρον εδώ και αρκετό καιρό. Την Ξάνθη παρακολουθούσε. Ξάθνη. Είμαι περίεργο να γίνω ο πρόεδρο του εσωτερικού συλλόγου και ψάχνω σε ένα σημαντικό μέλλον. Είμαστε απεγκοσμημένοι από του που βάζει και θα παίξει Σουπερλίγκα για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ποια πρώτη? Τι λε. Ποιο θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία του? Ποια πρώτη φορά, τι παιδιά, έτσι, δεν τον ενημερώσατε τον άνθρωπο και εκτίθεται. Εργαζόμαστε επιμέλους για να χτίσουμε ένα θεμέλιο για ένα σύλλογο που έχει πλούσια ιστορία και πολύ παθισμένη και περήφανη βάση φιλάθρων. Η περήφανη βάση φιλάθρων. Μια αρχή για το σύλλογο που περιμένουμε να ξεκινήσει ένα και να είναι με του φιλάθρου μαζί στο κήπεδο μας. Καθώς είναι δύσκολη στιγμή στην παγκόσμια αθλητική βιομηχανία λόγω του COVID, το ποδόσφαιρο θα διαμορφωθεί ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Του COVID. Ο Πόποβιτς που έφτασε στο Σαββατοκύριακο στην Τιγκάνα και θα έχει εντός Δευτέρα την πρώτη συνάντηση με τους παίκτες του. Προπονητής είναι. Ω, παιχτάρα. Εμφανίστηκε. Ανακοίνωσε προπονητή δηλαδή. Τον Πόποβιτς. Μήπως τον Spurs. Ποιος είναι αυτός ο Τόνι Πόποβιτς? Τελείωσε η εκπομπή και έχω ραντεβού, Χρυσάνθε. Και είναι 2 και 5. Να λάβει μια ομάδα στην Α κατηγορία. Αλλά αποδέχτηκε το ερχόμενο να είναι στην δεύτερη. Χρήσανθε, άντε γεια. Πες για Ηρακλή. Έχουμε 4 λεπτά. 6. Δεν είναι τα πράγματα πολύ καλά. Τι εννοείς? Υπάρχουν ρόλοι οι οποίοι πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Εγώ πες μας, βάλτε σε μια βάση. Την Παρασκευή ξεκινήσαμε. Παίξαμε το πρώτο φιλικό και χάσαμε τον εθνικό σοχό. Και είπε ο προπονητής ότι θέλουν πολλές μεταγραφές σε 2 μέρες. Ναι, τώρα το καταλάβατε. Αφού είπατε ότι είχατε λεφτά και ότι η ομάδα θα ήταν έτοιμη. Τώρα περιμένατε τον Δρακόπουλο να χωσέ. Άσε, λοιπόν, δεν. Περίμενε. Θα έχουμε εξελίξεις, μόνο αυτό λέω. Θα έχουμε εξελίξεις και καθαρίσεις στο λεγόμενο ποδοσφαιρικό τμήμα. Μαθαίνουμε τώρα, Κώστα, μάλιστα, από δημοσιεύματα εναντίον μας στην Αθήνα, ναι, ναι, ότι έχει ποσοστό μεταπόληση ο Ατρόμητος. Τι είναι αυτό, στο Λιμνιό? Ναι. Δεν θα έχει. Άρα δεν παίρνει 3 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ, παίρνει 2.700. Να δώσει και στο. Εντάξει, δεν θα πάρει και άλλα 300 ο Ατρόμητος. Μια χαρά. Ωραία.
Υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Αύριο άρα τι θα έχουμε εξελίξει, δεν μας είπες τίποτα, ρε φίλε. Είπα αυτό. Μόνο όταν τα φεύγει λέω. Φεύγει ο προπονητής. Όταν τα λέω, ακούσα αυτά που βαρύνουν σημασία. Έρχεται ο Βοσνιάδης. Δεν, σιγά, τι είναι αυτά τώρα. Αυτή είναι αναλώσιμη τώρα. Αναλαμβάνει και το γραφείο λέμε τύπου τη. Και αυτά, σιγά, αναλώσιμα είναι αυτά. Σκολικοειδίτιδα ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Όχι Μαρινάκης, Μεϊμαράκης. Περαστικά. Περαστικά. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Αναμένονται εξελίξει στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Καθαρίσει. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι ρόλοι. Ορισμένοι χωρί άλλο κάνουν του μάγκε. Άλλοι με σάλιο κάνουν μάγκες τους άλλους. Οπότε πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα για να δούμε πώς ακριβώς θα προχωρήσει η ιστορία και αν θα προχωρήσει. Και να μην σκέφτονται λοιπόν, εκεί στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή, θα πάρουν τα λεφτά του μπάσκετ μας. 43-37 στο ημίχρονο στο ΣΕΦ. Κάναμε δύο λάθη στο τελευταίο 20 δευτερόλεπτα και φάγαμε 5 πόντους. Αλλιώς η διαφορά θα ήταν πολύ πιο μικρή. Α, λοιπόν, 43-37. 6 πόντοι. Καλά είσαι. Και σου λέω φάγαμε 5, ήταν στον πόντο είναι το μάτς. Πάλι σφαγή. Πάλι σφαγή. Πάλι σφαγή, ναι. Ο Κούσης λέει για σφαγή, σε πάλι εμάς σφαγή. Δεν βλέπει. λοιπόν. Μήπως αυτοί που τα λέγανε τα μπράβο, βλέπανε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αύριο πάλι παιδιά, λίγο μετά τις 12. Στην αφιλοχία. Θα είμαστε μαζί. Μην ξεχνάτε τώρα που τελείωσε η εκπομπή να πεταχτείτε μέχρι το Practiker. Είναι ένα νέο που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας. Έχει ανακαινιστεί πλήρως. Είναι πιο όμορφο από ποτέ. Έχει προσωρές απίστευτες και ένα μεγάλο διαγωνισμό ως αύριο. Σας συμβουλεύω να περάσετε μια βόλτα για να δείτε τους ανανεωμένους χώρους και τις νέες ολόφρεσκες εκθέσεις επίπλων και μπάνιου. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι που χρειάζεται για το σπίτι σας. Από μια φανερά ανανεωμένη γκάμα επίπλων και διακοσμητικών, μέχρι ειδική που είδη υγιεινής, εργαλεία, μηχανήματα και άλλα πολλά. Ό,τι θέλετε να αλλάξετε ή να ανανεώσετε, το έχουν. Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε μια αλλαγή στο δικό σας σπίτι, να η ευκαιρία, επισκεφτείτε το Practiker Θεσσαλονίκης στην Πηλαία. Όπου φίλε. Τι. Μετά από 31 χρόνια. Τι. Τον βρήκανε το δολοφόνο. Καλά. Στην Αμφιλοχία. Και πού πήγα δηλαδή. Και πέθανε πριν από λίγες μέρες, μόλις τον πιάσανε. Μετά από μια εβδομάδα πέθανε. Όπω. Μάλιστα. Τυχαία λέει συνελήφθη. Τυχαία. Ελλάς ολέ δηλαδή. Ναι, ξέρεις πώς. Πώς. Υπέστη επιληπτική κρίση. Και το στο νοσοκομείο. Έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του. Και στο νοσοκομείο τον είδαν ότι είναι αυτός. Που τον ψάχναν 31 χρόνια. Τι λες ρε φίλε. Πω. Καλό μεσημέρι, έχω ραντεβού σε λίγο. Γεια σας. Άντε, γεια σας.